Κάθε μπαλόνι κρύβει μέσα μία ερώτηση για τον κάτοχό του που έστειλαν οι χρήστες των social media. Θέμη, τη σειρά σου. Ω, Θεέ μου. Θέμη, είσαι μόλις 18 ετών και ο μικρότερος μέσα στο σπίτι. Ποιον συγκάτοικό σου θεωρείς πιο ανώριμο από εσένα? Θα πω το Χρήστο. Από τη στιγμή που το ανέφερα αυτό το πράγμα και του το είπα, το κατάλαβα ότι δεν του άρεσε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο είναι στο 100% ανώριμο εδώ μέσα. Πιστεύω ότι γίνεται να κάνεις κάποιες ανοριμότητες, οι οποίες τις έχω δει. Αλλά τέλος πάντων, δεν του άρεσε. Ο Θέμης ψηφίζει παρείστικα. Και είμαι το άτομο που είμαι πιο μακριά από την παρέα του από όλους. Και το έδωσε σε μένα γιατί, για να μην παρεξηγηθεί με την παρέα του. Κι εγώ, με το που άκουσα αυτή την ερώτηση, θα έλεγα τον Χρήστο. Ναι. Δυστυχώς, με το που έφυγε ο αδερφός του, έχει... Αντί να οριμάζει, ειλικρινά σας το λέω, έχει γίνει παιδί. Έχει γίνει παιδάκι. Πιστεύεις πως η σχέση σου και αργότερα η διαμάχη που είχες με τους δίδυμους... Ω, πάλι! Το είπα εγώ. Μακριά μου. Με τους δίδυμους επηρέασε τους συγκάτοικούς σου? Όχι, δεν πιστεύω. Νομίζω ότι χαιρόταν, έτσι, περνούσαν ωραία. Εγώ τους έκανα διάσημους. Πήραν τη φήμη μου τώρα. Τι να κάνω τώρα. Celebrity. Σελε. Η Ραΐσα είπε στο live. Στη live με εντάδωσε. Εγώ τους έκανα διάσημους. Δεν την μπορώ, αλήθεια την αγαπώ. Οκ, εντάξει. Η Ραΐσα είναι η Ραΐσα. Το ζει πάντα. Νομίζω ότι όσον αφορά τη Ραΐσα, πληρώνει τις πρώτες εβδομάδες με αυτό που είχε γίνει μεταξύ του Χρήστου, του Παναγιώτη και της Ραΐσας. Η Ραΐσα είχε δείξει κάποια συναισθήματα προς τον Χρήστο που μπορεί να το άφησε ο Χρήστος λίγο παραπάνω, οπότε μπορεί να πληρώνει αυτό με τη Ραΐσας. Αυτός ο άνθρωπος πληρώνει ακριβώς αυτά που έχει κάνει. Όλοι εδώ μέσα πληρώνουμε αυτά που κάνουμε. Οπότε ο Χρήστος θεωρώ πως αρχικά δεν πληρώνει κάτι. Γιατί για να πληρώσεις κάτι πρέπει να έχεις και τα ούμπαλα για να το πληρώσεις. Πρέπει να ξέρεις να ζητάς συγγνώμη, πρέπει να λες ότι είσαι λάθος. Αμαρτίες πολλές έχει κάνει αυτό το παιδί, δυστυχώς. Πάρα πολλές, μπράδερ εδώ μέσα. Και δεν ξέρω τι να πω για αυτό το παιδί, πάντως κρίμα μπορώ να πω μόνο. Και ό,τι έχει υποθεί άσχημο γι' αυτόν είναι επειδή αυτός το έχει προκαλέσει. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι νιώθουν και πιο άσχημα που πρέπει αναγκαστικά να μιλήσουν έτσι για αυτό το παιδί. Ποιος από τους συγκατοίκους έχει στόχο τα 100.000 και λειτουργεί μόνο με στρατηγική? Θεωρώ τη Ραμόνα. Ότι παίζει στρατηγικά, έξυπνα κιόλας. Οκ, δεκτή θα έλεγα και κατ' εμέ η στάση του προς τη στρατηγική. Υπάρχουν και άλλοι στρατηγικοί παίκτες όμως εδώ. Είναι και η Άννα Μαρία στρατηγική παίκτρια πάρα πολύ. Και το έχει δείξει από την πρώτη στιγμή που είχε μπει εδώ μέσα. Και μην μου πει κάποιος ότι δεν το έχει καταλάβει, γιατί πρέπει να είναι παντελώς ηλίθιος αν δεν το έχει καταλάβει. Είναι ο Μπέντζιν πάρα πολύ στρατηγικός παίκτης. Και ο Γρηγόρης γίνεται, γιατί το έλεγε από τις πρώτες εβδομάδες ότι είναι στρατηγικός, γιατί και ο Γρηγόρης δεν είναι χαζός. Όπως και πάρα πολύ εδώ μέσα. Θα μπορούσε να είχε πει και τον Μπέντζιν παρά να πει τη Ραμόνα που δεν μιλάει καθόλου. Εκείνη τη στιγμή διάλεξα τη Ραμόνα γιατί είχε κάνει μια κίνηση που εμένα στο κομμάτι στρατηγικά, άμα το σχολιάσω, ήταν ρουαμάτ. Το κομμάτι είχε γίνει με την Άννα Μαρία που εμφάνισε ένα σχόλιο για το Θέμη και ουσιαστικά την αφόπλησε και έγινε ένα ολόκληρο ντόρος μου στο σπίτι και ήταν δύο μέρες πριν το live. Και εμένα μου είχε μείνει αυτό στο μυαλό. Τη το είπα κιόλας Ραμόνας. Και αυτομάτως πήγε στη Ραμόνα, γιατί κανένας άλλος παίκτης τραγουδιά που είναι εδώ δεν έχουν κάνει τέτοια κίνηση. Να εμφανίζεις κάτι στην κατάλληλη στιγμή δεν είναι μια καλή στρατηγική? Το λες δηλαδή κακό αυτό που λέω? Δεν είναι στρατηγική. Είναι ότι το βλέπουν όλοι και κανείς δεν μιλάει. Κατάλαβες. Okay. Και όταν π.χ. μου λέει κάτι. Δεν μπορείς να το πεις αυτό ότι και μια καλή στρατηγική. Όχι. Okay. Είναι ο χαρακτήρας μου. Καμία σχέση με αυτό. Αυτό δεν είπα ότι είναι κακή. Δεν είπα ότι είναι κακή. Δεν είπα ότι πως κάτι. Όχι, όχι, το καταλαβαίνω. Δεν λες ότι κάτι κακό. Αυτό το που είπε η Άννα Μαρία για το θέμα το οποίο το καταδίκασα. Αλλά να σου πω κάτι. Άμα ήταν στρατηγική, ρε μπρο, θα μπορούσα να είμαι τώρα με την παρέα. Να σου πω άλλη στρατηγική. Και η Άννα Μαρία μου είπε, με τράβηξε να χορεύουμε. Άμα ήθελα να γλιτώσω ψήφους. Όχι, για να γλιτώσω ψήφους. Είπα στρατηγική για να εμφανίσει πράγματα. Δεν το κάνει. Μα δεν έχει μια σημασία. Πράγματα σωστά που γίνανε, όχι ψεύτικα. Να εμφανίσει ένα μυστικό, έναν άστο μανίκι που είχε. Μια στιγμή σε ένα timing που είναι σοβαρό θέμα, λεπτό ζήτημα και κάνει έξαλλο τον αντίπαλο
στην ψηφοφορία που ακολουθούσε. Που εγώ αυτό που είναι Μαρία Θέμη, εγώ το καταδίκασα. Το ξέρω. Από... Και δεν είναι συμμετέχω. Εσύ το εμφανίζει την ώρα που πρέπει, ενώ μπορεί να το πει την πρώτη μέρα στο Θέμη, το οποίο δεν έκανε κάτι λάθο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ακούσει ο κόσμο. Προφανώ. Εγώ που έχω πει τον γκέι, πρώτα θα ακούσω. Αλλά το εμφανίζει την ώρα που πρέπει, που γίνεται η σύραξη. Τι εννοεί με την ώρα που πρέπει. Εμφανίστηκε την ώρα που έπρεπε αυτό, ρε παιδί μου. Ποιο? Εγώ που το έλεγα. Με το τι είπε, τι είχε υποθεί μετά. Τι είχε πει. Ούτε θέλω να ξέρω, πάντω κάτι κακό που είχε πει η Άννα Μαρία για. Το Θέμη. Ναι, ναι, γιατί εκείνη την ώρα πήγε να του γράψει να του κλείψει τα αυτιά και να γίνουν φίλοι. Α, αυτό δεν το ξέρω πώ έγινε, αλλά η ώρα που εμφανίστηκε ήταν. Δεν πρέπει, άμα θα το έκανε τώρα. Ρε παιδί μου, γιατί δεν το έπε στην. Εγώ το είδα μπροστά μου τότε. Γιατί δεν το έπε στην ημέρα που το έπε. Με ένα φίλο γιατί κάναμε παρέα. Λέω, ορκίζομαι σε ό,τι έχω πιο. Γερό αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο σκύλος και η γάτα μου. Δεν έχω παίξει ούτε 0,0001% στατικά και δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα. Είναι αστείο. Τσιπαδί επιχειρήματο, όχι μόνο ένα, δεν το δέχτηκε. Το λύσαμε όμορφα εκεί, με νευρίασε όμως έξω στην κουζίνα στα καπάκια που μου λέει ότι δεν είχες τα... έτσι ακριβώς. Δεν είχες λέει τα τέτοια, να πεις λέει την Άννα Μαρία εκεί πες εμένα. Έτσι δεν μπορείς να μου μιλάς. Δηλαδή, η Άννα Μαρία για μένα δεν παίζει στρατηγικά όπως την κατηγορούν. Και αν θεωρεί ότι παίζει στρατηγικά, η ίδια η Άννα Μαρία παίζει λάθος. Δεν είναι στρατηγική να ψηφίσει κάποιον μετά να του λες ψήφισα για να κάψει την ψήφο και να ζητά συγγνώμη. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Άννα Μαρία παίζει στρατηγικά. Θεωρώ ότι η Άννα Μαρία έχει άλλη τρέλα στο παιχνίδι για μένα. Αλλά η Ραμόνα δεν το δέχεται. Η Ραμόνα σου λέει: ο Γρηγόρης μιλάει με την Άννα Μαρία, θα πει σε μένα. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να συνεχίσει να ζει στο σπίτι του Big Brother. Η Σοφία. Ο Ζακ και η Άννα Μαρία. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Εκείνη τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ ωραία που ακούω το όνομά μου, αλλά περιμένω πώς και πώς να ακούσω τον Κεχαγιά. Και δεν άκουγα τον Δημήτρης Κεχαγιάς και άρχισα και χωνόμουνα. Ακούω Άννα Μαρία, εντάξει. Ακούω μετά το Ζακ και λέω, τώρα, κυρίες και κύριοι, τι θα γίνει, θα μείνω εγώ και θα φύγει ο Δημήτρης, και εγώ τι θα κάνω. Μάλλον, έπρεπε το αυτό που είχε πριν γίνει, μπορεί να φύγει σε εσένα, σε πίσω. Θα χειροτήσεις. Μόνο σου θα πας, όρθια. Αυτός πιο πολύ με στηρίζει. Μου λέει, θα πας καλά, μη στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι εδώ, θα είμαι έξω, θα στηρίζω κι εγώ. Και μην αλλάξεις. Και εγώ ήμουνα, σταμάτα. Σταμάτα, σταμάτα, δεν μπορώ. Σταμάτα. Δεν μιλούσα. Πραγματικά με ένοιαζε περισσότερο η Σοφία. Εφόσον λοιπόν εγώ είχα στο μυαλό μου ότι εγώ φεύγω, θέλω ο άνθρωπος που έχω κοντά μου να νιώθει πως είμαι πάρα πολύ καλά που φεύγω, πως είμαι πολύ γεμάτος που φεύγω και πως πραγματικά χαίρομαι και θα θέλω να τη βλέπω να είναι καλά και να συνεχίζει το παιχνίδι της εφόσον ο κόσμος τη στήριξε στο παιχνίδι της. Στεναχωριόμουν και για τη Ραΐσα, στεναχωριόμουν και για τον Δημήτρη και μου έλεγε ο Δημήτρης θα πας τρένο και εκείνο και τ' άλλο και εγώ τα συναισθήματά μου δεν ξέρω. Ήτανε... Δεν γίνεται αυτό τώρα. Δεν γίνεται να φεύγει. Δεν φεύγει. Και τον έβλεπα που το εννοούσε τόσο πολύ και άρχισα να το πιστεύω. Κάσε, είμαι λόγο. Όχι, εγώ θα γελάμε. Δεν θα κάνουμε τέτοια. Θα γελάμε, δεν θα κάνουμε τέτοια. Προχώρα. Θα γελάμε. Όχι, θα γελάμε. Θα γελάμε. Είδα δύο ανθρώπους μπροστά από την κάμερα να αγκαλιάζονται και ούτε δάκρυ, ούτε... Για αυτό το... πας να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο που φεύγει, δηλαδή μπορεί να φύγει. Πού είναι το τέρι σου. Δεν θα ξεκολούσα από πάνω του, θα τον φιλούσα, τον αγκάλιαζα. Έλα ρε. Για να καθόμαστε την κάμερα μπροστά, καταλαβαίνεις. Αυτό το κάμερα μπροστά να κάθομαι, να δείχνω στον κόσμο ότι είμαι σαν ζευγάρι. Όχι. Όχι. Δεν με έπεισε ούτε η Σοφία τίποτα. Επιστροφή στο πλατό για την πιο κρίσιμη ανακοίνωση της βραδιάς. Από το σπίτι του Big Brother αποχωρεί απόψε η Ραΐσα. Της εύχομαι να γίνει το πιο λαμπρό αστέρι, μια που και αυτή της άρεσε η Βιουκλάκη,
να πάμε να την καμαρώσουμε, γιατί είναι και αυτοδίδαχτη. Έχει πολύ ωραία φωνή και θεωρώ ότι θα την καμαρώσουμε. Πάστε καλά. Γεια σου, Μπέντζα. Χάρηκα. Τη θαύμαζα με το ταλέντο που έχει και για τα ταλέντα της γενικά και στο σπίτι να βοηθάει. Και εγώ και ο αντιδήμαρχος την είχαμε πλαισιώσει έτσι ώστε να τη δείξουμε και πως τη θαυμάζουμε και για πολλά πράγματα που έκανε στο σπίτι και τις μαγειρικές της. Καλά. Χάρηκα. Πραγματικά νιώθω δικαίωση μετά από αυτό το χθεσινό που έγινε και η Ράισα που αποχώρησε σήμερα. Γιατί θα βγει έξω και θα δει πως είχαν τα πράγματα και στη φάση που ήμασταν προτιμώ που έφυγε η Ράισα. Εγώ πιστεύω αν ήσουν στη χώρα σου, εσύ, θα έχεις τις τέλειες αβάντες. Το μόνο που κάνει δισαβαντάς είναι αυτό. Στο λέω εγώ έτσι χήμα. Θέλω να πω απλά στον Μπυργίδη, όταν βγει από εδώ πέρα, που εύχομαι να βγει γρήγορα. Να το δει αυτό, να κοιτάξει τον καθρέφτη του και να ντραπεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνεχίζει κάποιος άνθρωπος σε αυτή, στο 2020 να λέει τέτοιες μπούρδες. Δεν πειράζει πια τώρα που θα βγει έξω και θα τα δει. Και θα δει γενικότερα τα λάθη της γιατί έχει κάνει πολλά λάθη. Με δύο ψήφους έβγαινε όμως. Κρίμα το κορίτσι, ρε μάλλον. Δεν έχει σχέση, φίλε, να σου κάτι, δεν έχει σχέση. Και ο Ζακ τώρα δεν ξαναβγεί το παιδί, το ξέρεις. Ο Ζακ δεν ξαναβγαίνει υποψήφιος τώρα. Γιατί? Πότε θα βγει, από ποιον θα βγει. Από πότε βγει ο Ζακ. Ναι. Εγώ, Ραμόνα, Ανά Μαρία, Σοφία και Χαγιάς. Αυτή θα είναι. Θα γυρνάει τώρα από αυτούς. Θα φύγει κάποιος, θα μπει άλλος. Α, και ο Γρηγόρης θα είναι. Μπορεί να είναι. Στην πάση. Η Ραμόνα έπεσε πολύ. Αλλά αυτή είναι πεσμένη γενικά. Τότε είχε κάνει έτσι μια μπαμ με τη. Την Ανά Μαρία που είχαν τσακωθεί, τώρα έχει πέσει. Ναι. Ούτε εδώ έρχεται και εδώ, δεν έρχεται εδώ. Εντάξει, ξεδίνεται κι αυτή μόνη, εντάξει. Α, την έσωσα, σώθηκε μόνη της, την έσωσα εγώ, πόσο. Ο κάθε άνθρωπος έχει και όρια, ρε. Αεροπλάνο φόρα. Τι κάνουμε τώρα. Ε. Μπού με το ακούσει. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα περιμένουμε τον τρένο. Λες να περάσει. Μιλάτε με τη μεγαλύτερη στρατηγιότητα. Μιλάτε με το πιο ανώριμο. Ναι, κι εγώ η πιο στρατηγική. Εγώ το ξέρω να το δω σε μεγάλο Θέμη. Πόσο με εκνεύριζε ο Θέμη. Αλλά δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Εσύ, πού να το δει. Ο Θέμη το δει σε ξέρω. Μένα. Εσύ πιστεύει ότι ο Θέμη το δει σε μένα. Γιατί ρε φίλε, αν είσαι ειλικρινή, σε ρωτάει, σε βλέπει μια ολόκληρη Ελλάδα. Ποια είναι πιο στρατηγική εδώ μέσα, ρε φίλε. Ποια που έχει κάνει την κολοτούμπα την αστροναυτική. Θα το έλεγε στην Ελλάδα, Μαρία. Δεν θα το έλεγε, ρε. Αυτό σου λέει ο Θέμης. Ο Θέμης δεν θα μπορούσε να το πει, ξέρω εγώ, στη Ραΐσα για τη συμπεριφορά της και τις φορές ότι είναι λίγο παιδική στο θέμα του. Θα μπορούσε να το δώσει, χαριτολογώντας. Ναι, είναι θέμα παρέας. Θέμα παρέας πήγαινε όλο αυτό. Άρα έτσι βλέπουν οι άνθρωποι και πώς βγαίνουν οι ψήφοι. Θέμα παρέας. Όχι γαλακτή. Έτσι πάει, ρε φίλε. Εντάξει. Έτσι πάει. Και αυτό που τη λέγαμε, τη Ράισα. Ποιος την έβγαλε από το παιχνίδι, εμείς, όχι. Ποιος την έβγαλε στον τάκο, εμείς, όχι. Εκεί δεν καθότανε. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε δίκιο. Εσύ την ψήφισες, όχι. Εγώ την ψήφισα, όχι. Αυτός την ψήφισε, όχι. Αν με τον αντιδήμαρχο εδώ την είχε ψηφίσει, όχι. Η Άννα Μαρία την ψήφισε, όχι. Ποιος την ψήφισε, η από εκεί. Που τους θεωρούσε τέτοιο. Και αυτός έλεγε ο άνθρωπος, κοίταξε, είσαι πιο τέτοιο. Εύκολη επιλογή. Ναι, εύκολη επιλογή. Το τότε σαν θέση κομπάρσου και δηλαδή. Το μετέφερε όπως ήθελε. Τώρα το κατάλαβε. Τώρα το κατάλαβε. Γιατί? Μπορεί να βγει ένα μαρέφη εβδομάδα. Τι εννοείς να βγει. Να μην βγει. Γιατί? Θα πάρει μία από σένα. Ναι. Πάρει μία από Θέμη. Ναι. Η Ράισα δεν παίρνει που έπαιρνε. Δεν παίρνει τώρα. Εγώ δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Ναι. Τρεις πες. Ναι, βλέπεις που λέω αυτός άλλαξε το ψήφο. Αν μου κάνει κάτι τέτοια νερά. Και δεν θέλει επικοινωνία και δεν θέλει τίποτα και μου κάνει μούτρα. Γιατί θες εσύ. Θες εσύ και δεν θέλει αυτή. Τι. Εσύ θες και δεν θέλει αυτή. Όχι, γενικά βλέπω ένα στυλάκι, εγώ είμαι αυτό και έτσι και τα λοιπά. Εντάξει, άμα θέλει έτσι αυτό και παίρνω αρνητισμό, μια, δύο, τρεις. Δεν μ' αρέσουν οι αρνητικοί άνθρωποι. Πες μια κουβέντα, πες κάτι, πες τι ώρα που αυτό που έκανες. Δεν μπορώ τους αρνητικούς ανθρώπους εγώ. Ωρε φίλε, εγώ να σου πω κάτι, εκνευρίζουμε γιατί
Όποιος και να φύγει, ρε φίλε, όσο μένει το θέατρο στο σπίτι, αλλά βλέπω ότι και εσύ στηρίζετε εκεί, οπότε έχω μπερδευτεί φουλ αυτή τη στιγμή. Τι στηρίζουμε, το θέατρο? Ναι. Ναι, γι' αυτό σου δώσα το βέτο. Όχι, ρε φίλε, είναι θέμα ψηφοφορία τώρα. Τι? Είναι θέμα, ναι, στηρίζετε ό,τι πιο ψέμα υπάρχει εδώ μέσα. Το στηρίζουμε με τι? Με αυτό που λέτε, ρε φίλε. Ποια, τι είπαμε? Είσαι καλά, Ραμόνα. Καλά, πριν δεν είπε ότι εγώ δεν την ψηφίζω, εσύ δεν την ψηφίζω. Ποια, την Άννα Μαρία? Ναι. Σου είπα εγώ δεν την ψηφίζω. Δεν είπα εγώ ότι ο Μπέζα την ψηφίζει. Εγώ δεν την ψηφίζω προσωπικά. Σου είπα εγώ την ψηφίζω και δεν την ψηφίζω. Σε αυτή τη φάση που είμαι δεν ψηφίζω την Άννα Μαρία. Δεν θέλω να ψηφίσω. Ναι. Σου είπα εγώ πώς... Καλά, σου είπα εγώ να την ψηφίζω. Όχι, σου λέω στη φάση που είμαι. Όχι, σου είπα ότι στο σπίτι θα βγουν άτομα, θα συνεχίσουν να βγουν άτομα και αυτή μένει εκεί. Γιατί μια έχει στήριξη. Άλλο κατάλαβε. Εσύ δεν κατάλαβε αυτό που έχουμε καταλάβει όμω. Ρε, εγώ βλέπω τι απάντησε και ο άλλος. Ναι, εσύ δεν έχεις καταλάβει όμως αυτό που λέω εγώ. Τι απάντησε ο άλλος. Ναι. Δεν έχει κανείς τα τέτοια ρακότσια να πει άλλο, την αλήθεια, ρε άλλο, φίλε. Σου λέω, έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς, η Άννα Μαρία βγαίνει προτινόμενη. Ναι, δεν το έχεις καταλάβει. Τώρα έχουμε μείνει λίγοι από πια. Ναι, ναι, εγώ όταν στα έλεγα όμως ήταν να βγει. Ναι, ήταν. Είσαι ένα ερώτηση ήταν, Διά. Ποιο θα διάλεγα τώρα να φύγει από το σπίτι του Μπράδα, η Σοφία ή η Άννα Μαρία? Και η Άννα Μαρία ήταν έτσι. Μόλις άκουσα το μάτι. Και την κοιτάω και λέω, ναι. Εννοείται. Και τι είπε, κάτι είπε, μία απειλή είπε αμέσως. Να σε βρει κακό, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν νομίζω. Ναι, και το είπα, ακούστε. Ακούσατε ψηφίσω, την απειλή πάλι. Ψηφίσω, όχι, για ψήφο, για κάτι κακό είπε. Κακό είπε. Ναι. Όχι, ρε, αυτό είπε. Όχι, δεν είπε κακό, ρε. Να σε βρει κακό. Ναι, έτσι είπε, σου λέω και το είπα. Ναι, όχι, έτσι είπε, σου λέω και το είπα. Δεν άκουσες μετά που είπα. Το ακούσατε. Οι απειλές συνεχίζουν. Ναι, νομίζω την Άννα Μαρία. Αμοιβέται, συναισθήματα. Ναι, το ξέρω. What can I do? Δεν μπορώ να πω ψέματα. Αυτό θα σε φάει, τέλος πάντων, λοιπόν. Είδατε. Οι απειλές συνεχίζουν. Όχι, δεν είναι απειλή. Άντε τώρα, απειλή, όλα απειλή. Γι' αυτό απάντησα αμέσως. Γιατί είπε κάτι κακό. Το κακό να σε βρει, λέει. Πρόσεχε, λέει, γιατί την άλλη φορά θα φύγεις εσύ. Ναι, αυτό κάτι είπε. Μη σε βρει κανένα κακό. Μη σε βρει κανένα κακό. Δεν είναι απειλή. Όχι, δεν είπε μη σε βρει κανένα κακό. Όχι, Χριστάκη, μη σταμάτα να το γυρίσει όπως θέλει εσύ. Είναι, πολύ άντε, άμα δεν ξέρει, μη λες όπως. Όχι, ρε, είπε. Καλά, εντάξει, okay, την άλλη φορά. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Θα δεν σε ψηφίσουμε κάτι να φύγει εσύ. Το άκουσε εσύ αυτό, ρε. Κάτι με ψήφο, νομίζω. Είπε. Δεν είπε κανένα με ψήφο, είπε με κακό. Το κακό να σε βρει. Έτσι είπε. Άντε, το κακό να σε βρει τώρα. Ναι. Έτσι είπε. Τόσο δηλαδή αρνητικό. Εγώ ψαχνόμουν πριν. Χαίρομαι πολύ, ρε φίλε. Να σου πω κάτι τώρα που βγήκε η Ραμόνα. Ξέρεις ότι εδώ που ήταν τότε με την μπάλα που κρυβόταν, το θυμάσαι? Το θυμάσαι εδώ με την μπάλα? Και εγώ τη φώναζα ότι φύγει, γιατί έτσι είναι το παιχνίδι στημένο και δεν θα σ' αρέσει και σένα. Και μου έλεγε ότι δεν καταλάβαινε. Και πολύ καλά καταλάβαινε εν τέλει, Γρηγόρη. Το έχω πει. Από προχθές το είπα. Παίζεις με στρατηγική, αλλά εγώ τη δικιά μου άποψη. Τέλος. Και τη τεκμηρίωσα τη στρατηγική που παίζει, δεν το είπα με κακία. Όχι να την προσβάλλω. Του λέω στρατηγικά, δεν τροπεί. Αλλά νευριάζει που δεν το παραδεχτεί. Δεν θέλω να το παραδεχτεί. Αλλά μην μου λέει δεν έχω τα μπαλάκια μου να πει και δείχνει εσένα. Επειδή λέει δεν έχει τα μπαλάκια, πει δεν αμαρέει, αλλά λε εμένα. Όχι, κυρία μου. Μπήκα στο δωμάτιο και σου έδωσε. Και δύο λόγου είπα στο δωμάτιο. Να ξέρει, δύο επιχειρήματα δικά μου, αληθινά που τα έχω δει εδώ μέσα γιατί θεωρώ ότι παίζει στρατηγικά. Και έτσι είπα κιόλα μετά τη Χριστίνα και το Μακρύδη. Σε βάζω τρίτη στη λίστα. Το πάρει λίγο και πάνω. Σου πει είναι αλήθεια. Τα παιδιά τα λέω πολύ στρατηγικά. Έτσι θεωρώ εγώ, έτσι. Δεν έχω αποδείξει. Μετά είσαι εσύ. Και έχω και αποδείξει, λέω. Πάρε τα δύο επιχειρήματα. Δεν είναι κακά επιχειρήματα. Πάρε τα για τα δύο. Μία σένα δεν έχω αποδείξει. Η Ραΐσα έκανε, μπορεί να γκρίνιαζε, μπορεί να έκανε και αυτή τη δική τη από εδώ και από εκεί, αλλά τουλάχιστον και κέφι έδινε και εγώ άρευα μαζί τη και κάθε πρωί χορεύαμε. Ξέρεις πώς αναχωρέθηκα πρώτη φορά την ψήφισα. Αναχωρέθηκα πάρα πολύ. Την ψήφισα πρώτη φορά και κατά ανάγκη. Δεν την ψήφισα. Με τη μέθοδο τη απαγωγή την ψήφισα. Δηλαδή ψήφισα, κατάλαβες. Κάνει μπαμ με τι έχω θέμα με στο σπίτι και έχω αναγκαστικά δεύτερη ψήφο. Και κάθομαι εκεί και έχω στεναχωρηθεί και λέω από τα υπόλοιπα παιδιά πάω με τη μέθοδο τη απαγωγή. Το ξέρω. Αν το άφηνε το 30 έτσι. Θα έχει φύγει η Ραμόνα σήμερα. Άντε τώρα. Άντε τώρα.
Δεν ξέρω να μιλάω από τον ανθρώπο. Αιστοκόρα κατά πάει. Σου, θέλω λίγο σου λέω λίγο τον πόνο μου, επειδή μας πήγες στο δικό σου. Ναι. Εγώ χάρηκα για σένα. Η ίδια κοπέλα έχει πει, και το ξέρω, δεν χρειάζεται να το πει, έχει πει ότι δεν παίρνω θέση και δεν κάνω τη δουλειά μου. Μα και εγώ το είχα πει στην αρχή. Εντάξει, και εσύ το έχει πει και αυτή. Το έχω πει πολύ. Το έχει πει για μένα και μετά που την πήρε θέση. Πήρα θέση. Σου πει και ο φίλο σου. Ένα δύσκολο χαρτάκι, είδε, δεν απαντούσε. Σου πει και ο φίλο σου δύναμη, θυμάσαι τότε. Και από τότε πήρε τα πάνω σου. Πήρα τα πάνω μου. Είπα την άποψή μου. Δεν είπα ότι ισχύει, είναι η άποψή μου ότι παίζει στρατηγικά. Και έτσι τεκμηρίωσα και δύο λόγου. Όχι έναν, δύο λόγου με στο δωμάτιο. Και τώρα γυρνάει και μου λέει, αφού λοιπόν έχω τεκμηριώσει την άποψή μου, πε μου εσύ σαν τηλεθεάτρια ρεάλ. Γυρνάει και μου λέει, δεν έχω τα μπαλάκια να πω το κάνει. Πότε πάω ότι παίζει τότε. Πότε μου έχει δείξει εσύ. Μαλάκα είναι θολωμένη το να μου πει παράδειγμα, λέω. Το να πει κάποιο άλλο παιδί μπορεί να παίζει τα τυχικά. Να πω ρε, πού θέλει να κάτσω να ζητήσουμε. Τι τη έχω κάνει, ρε. Τι τη έχω κάνει, Γρηγόρη. Δεν τη έχω κάνει τίποτα. Τελευταία μέρα, αυτό είναι εκεί, άκουσε. Τελευταία μέρα πριν φύγω. Άκουσα με. Πριν σπάσω την πόρτα. Μ' ακού. Κάθε εκεί. Εντάξει, και σε μια φάση έλεγε κάτι για δεθέσει και όλα αυτά. Γιατί κάνω να σου πω κάτι, και περίμενε, λέω κι εσύ. Γιατί λέω εσύ, λέω τι έκανε, λέω δύο εβδομάδε, λέω Ραμόνα. Από έλεγε κάτι, έλεγε κάποιον για κάτι άλλο, δεν ήσουν εσύ, πάντω έλεγε κάποιον άλλο. Λέω να σου πω κάτι, ναι, ναι όντω το έκανε, λέω αυτό. Και εντάξει, να θα σου το πω εσύ. Δεν με νοιάζει, δεν θέλω, όχι, συνέχισε παρακάτω. Δεν θέλω πλέον. Και το ζαχαρίαλι. Δεν πειράζει, συνέχισε παρακάτω. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί εσύ λέω τι έκανε, λέω. Ραμόνα, εσύ τι έκανε. Δύο εβδομάδε, λέω εσύ τι έκανε. Εδώ δεν ήσουν και κάνει ηλιοθεραπεία το κορμί σου έξω. Τη στόπα. Ηλιοθεραπεία το κορμί σου έξω. Τι έκανε, λέω. Έκανε τίποτα, λέω. Μετά λέω, ξύπνησε. Ω, εγώ λέω που δεν είχα πάρει θέση, λέω πότε πήρε, λέω. Θες. Μια φορά σε μένα επειδή λέω σε έφερα εγώ. Κοίτα, εγώ. Γιατί έρθει και μου το είπε, γιατί είναι Γκεστάπο, ωραία. Γιατί αποδείχθηκε ότι είναι Ρουφιάνα, εκεί. Ωραία. Και το είπε μόνο και μόνο γιατί ήθελε να κάνει κακό στη Σοφία. Γι' αυτό το είπε. Όχι για να προστέψει εμένα, για να με μπριζώσει. Αυτός είναι ένας λόγος. Άκουσε γιατί μου το είπε. Για να με μπριζώσει, για να τα βάλω με τη Σοφία. Πόντως, το είπε η Σοφία, κοιτάξτε, δεν το ξεχνώ. Τη το είπα. Αλλά για να με μπριζώσει, για να μαλώσω με τη Σοφία που είχαμε ήδη μαλώσει περισσότερο. Ανά Μαρία, δεν σταυρώνουμε κανέναν. Εγώ λέω τη δική μου. Θα μου το έκανε, Ανά Μαρία. Άκουσε με Σοφία. Σοφία, άκουσε με. Μου έχει κάνει πολλά χειρότερα. Τίποτα δεν σου έκανε. Εδώ προχθέ το βράδυ ήσουν. Τι έλεγε όλου. Τι έλεγα! Όποιος είναι με την Ανά Μαρία, είναι φόβος! Οπότε, εγώ δεν σας πω τίποτα! Πας καλά! Έλα τώρα! Πας καλά! Έλα τώρα, τελάτω! Πότε έγινε αυτό! Πες το! Δεν σου είπα τίποτα! Ποιος ήταν εδώ πέρα, Ραμόνα, λες ψέματα! Ποιος είναι ο μάρτυρας εδώ! Ποιος είναι, ωραία, πείτε! Ποιος το είπε! Ποιος το είπε! Εγώ ήμουν εδώ, ο Γρηγόρης ήταν εδώ! Το είπα εγώ! Το είπα εγώ, τους μπαίνει στόχος! Γρηγόρης και ο Ζακ. Ο Γρηγόρης και ο Ζακ! Γρηγόρη! Λέγε! Είπα εγώ αυτό το πράγμα! Σε ρωτάω, το άκουσες ή όχι! Ήμουνα με την Ραμόνα, σήμερα δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Γρηγόρη! Τι είπα! Εγώ το είπα! Εμείς ζητήσαμε, ρε φίλε, δεν το πες σε μένα. Τι είπα! Δεν μου Σοφία, είπα εγώ αυτό το πράγμα! Όχι, ρε, τα λίγα δεν μου πες! Εδώ, θυμάσαι εδώ πέρα, δεν μέσα αυτό το πράγμα! Πότε! Αλλά κατάλαβα τώρα όμως γιατί τότε ήρθε και το είπε, μόνο και μόνο για να μην μπριζώσει, να τα βάλουμε τη Σοφία και να είναι αυτή πια η καλή που είπε. Όχι, γιατί ξέρεις κάτι, δεν έχει πάρει ποτέ θέση και εκείνη την ημέρα την έφερα εγώ. Εγώ θεωρώ ότι. Άκουσε, την έφερα εγώ. Έλα εδώ. Και ήρθε. Λέω, το πες, δεν το πες. Μου το πες, ναι, δεν το είπα. Εγώ την έφερα και πήρε θέση. Δεν ήρθε από μόνη τη. Εγώ το είδα σαν κίνηση στρατηγική. Και τη το είπα, είναι ένα λόγο αφού τον είπε. Τη λέω, είδα μια κίνηση στρατηγική. Ήταν καλή ή κακή. Στρατηγική δεν θα την κρίνει καλή ή κακή. Ανάμεσα δύο κοπέλες. Μπορεί να έχουν τα δικά του χύψει εκείνο το timing, τη είπα το timing και είχε το τέλειο timing και πήγε και τι έκανε. Δεν μπορεί να κάνει τι μπουνιέ μου, τι έκανε να. Για μένα έτσι το βαγόρι. Συγγνώμη, τώρα που είπε πια θέλει να φύγει η Άννα Μαρία, τι τη έχω κάνει, μα την Παναγία, ξέρει, αναρωτιέμαι. Το τη είπα την αλήθεια. Το τη είπα την αλήθεια εκεί, και τι δεν τη λέω. Τη είπα εκείνη τη στιγμή αυτό, να σου πω κάτι και. Τη είπα ότι και αυτή καθόταν να κάνει ηλιοθεραπεία. Κάτσε. Και μου λέει ότι παίρνει θέση. Λέω πότε πήρε, λέω θέση. Και μετά μια μέρα επίση θυμάμαι που την άγγιξε, που πάλι καλά λέει η Ραμόνα, πάλι καλά λέει ανεβαίνω, λέει εκεί στον τάφο, τα λέω όλα. Και τη λέω να σου πω, εγώ ξεκίνησα τα λέω. Μου λέει εσύ, είναι λέω, εγώ ξεκίνησα τα λέω. Άντε τώρα. Καλά, δεν συγκρίνεστε. Εσύ θέλεις να κάνεις. Τα έβαλε μαζί μου χωρίς λόγο. Εντάξει, τέλος. Δεν συγκρίνεστε σε αυτό με τον Τάκο. Αυτή δεν θέλει να κάθεσαι, θέλεις να κάθεσαι. Αυτή πανηγυρίζει να τη σώσει το βέτο. Εσύ έτσι και σώσει κάποιο το βέτο θα το σκοτώσει. Ναι, δεν συγκρίνεστε σε αυτό. Αυτό έχω δει εγώ σαν τρίτο. Δεν στο λέω για να σκαλοπιάσω στα τέτοια μου. Το είπα και του Μπέντζη, μην τολμήσει του κάνω και. Το ξέρω, το έχει πει και σε μένα. Όχι, λέω ότι θα μου το δώσει. Ναι, αλλά του το είπα και όχι ότι θα μου το δώσει.
Όχι ότι θα μου το δώσει, το ήξερα, γιατί με έχει ψηφίσει. Όχι ότι θα μου το δώσει, αλλά μην τολμήσει, του κάνω. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο εγώ τώρα δεν θέλω τον βλέπω. Καλά, δεν θέλω να τον βλέπω ούτω όλε τι μέρε. Ένα παραπάνω τώρα. Γιατί θα τον αφήσει την τριάδα όπω μίλησε στο σπίτι. Μίλησε στο σπίτι. Ναι, εγώ, η Ραμόνα Σοφία. Εντάξει, να είμαστε. Αυτή η τριάδα ήταν και την άλλαξε όλη. Έφυγε ο Ραϊσόπουλο. Ναι, ρε φίλε, το παιχνίδι το πες μόνος σου, πολύ σωστά. Τώρα πει σου έβγει. Είναι δύσκολο, ρε. Και φαντάσου, μωρά, εγώ πώς σου τύψω μια φορά. Εσύ για τη στρατηγική τώρα, γιατί δεν είπες πυργίδι η Άννα Μαρία, έτσι να του το δώσει που το λέμε από όταν πήγαμε. Ραμόνα, φίλε. Και εδώ δύο επιχειρήματα τη φυγή είναι χαμό στο μάτι. Τη θεωρείς πιο στρατηγική, τη Ραμόνα. Ναι, και δύο επιχειρήματα τα βλέπω εγώ σαν Γρηγόρη και τσίπα. Δεν είναι θέμα αν είναι καλή ή κακή στρατηγική. Έχει δύο επιχειρήματα που εγώ τα βλέπω που έχει κάνει. Σαν στρατηγικά εννοώ. Ναι. Οι δύο κινήσεις που για μένα είναι ρε φίλε, τις είπα κιόλας. Δεν είναι ότι είναι κακή στρατηγική καλή, αυτό εσύ θα το κρίνεις. Ας τα αποφθεί ωραιότα. Αλλά πώς τα βλέπω εγώ και πώς θα τα πω για να καταλάβεις. Ότι είναι πιο στρατηγική από πυργίδια Άννα Μαρία. Ναι. Το ένα που το έζησα από όλη την ιστορία με το κοντά κόντρα, τι είπε, τι υπόθηκε. Έχω ζήσει όλο το σκηνικό εγώ, παιδιά, δεν μίλησα τότε. Δεν θυμάμαι τι υπόθηκε, αλλά έχω ζήσει όλο το σκηνικό το πώς η Ραμόνα έφερε τις δύο κοπέλες έτσι. Και δεν το αρνήθηκε. Και αυτό μπορούσε να πει και η Άννα Μαρία. Αλλά δεν με ενδιαφέρει, δεν πάρω το μέρος να μαζεύει τη Ραμόνα. Έχω ζήσει όλο το σκηνικό και τη λέω: δεν σου λέω ότι έβαλε φιτιλιά. Θεωρώ όμως στρατηγικά ότι το έκανε στο τέλειο τάιμι. Έκανε δύο κοπέλες να κραγούν. Ναι, δεν είπε κάτι. Okay. Πάμε παρακάτω. Λέω: θες και δεύτερο λόγο, και δεύτερο λόγο τον top of the top. Υπόθηκε λέω κάτι που σου πει: μου έχει μείνει με ένα μαράκι αυτό. Που σου είχε πει η Άννα Μαρία για το θέμα. Το καταδικάζω, λέω μέχρι εδώ. Εγώ λέω: χαλαιό όπω και την κέρδη, το καταδικάζω. Αυτό είναι. Από εκεί πέρα όμως δεν το παίζω την ώρα που έπρεπε. Στη σωστή στιγμή πήγες και χρησιμοποίησες μια κίνηση που για μένα ήταν ρουαμάτ. Ήταν έτσι. Έκανες, λέω ρουαμάτ. Όχι, μου λέει δεν είναι έτσι, εγώ λέω υποστηρίζω το δίκαιο. Λέω σταμάτα λέω αυτό με το δίκαιο. Δεν σου είπα λέω ότι που ξέρεις, δεν ήταν σωστό. Το δίκαιο. Ρε φίλε, δίκαιο έχει. Ναι. Δεν είναι διαφωνώ μαζί. Άλλα πράγματα δίκαια γιατί δεν τα υποστηρίζεις. Εγώ σου λέω σε αυτό το κομμάτι έχει δίκαιο και τους λέω, δεν είπα ότι είναι λάθος, αλλά δεν το είπα την ημέρα. Εγώ λέω ένα τρίτο μου στο σπίτι που όντως δεν το ξέρω ότι περιστατικό. Και ξαφνικά είναι το σπίτι μπουρλότο. Γιατί δεν ήρθες να το πεις τότε. Μου λέει ήμασταν φίλοι. Αυτό ήθελα. Άρα τη λέω στα φίλε. Και εγώ λοιπόν μου λε να μην το δω στρατηγικά σε μια στιγμή που έχει διαμάχη με ένα παίχτη στο σπίτι okay. Και το εμφανίζει τότε τον άσο. Σε αυτό έχει δίκιο, αν δεν πας έτσι. Ναι, εγώ και το είπα έτσι. Μα εξήγησε το λόγο που είπε τη Ραμόνα. Εντάξει, ο άνθρωπο όμω στην αρχή γύρισε και είπε για τον εαυτό του. Αυτό είναι. Αλλά εν μέρη έτσι όπω το εξήγησε και σε μένα, στο δωμάτιο, έχει δίκιο. Ναι, ότι το έπαιξε πολύ δυνατά το χαρτί. Το έπαιξε, ρε παιδιά, εγώ του αναγνωρίζω στρατηγικά. Αυτή λέει δεν παίζει στρατηγικά. Εγώ δεν θα τη βάλω τα μπέλα που παίζει στρατηγικά. Και έτσι με έπρεπε να διαλέξω. Είδε, δεν απαντούσε στην αρχή. Και φωνάζανε να το πάνε ενώ λέει πε τον εαυτό σου ή μη στον εαυτό σου. Ναι, ότι το έπαιξε το χαρτί αυτό καλά, το έπαιξε του ή άλλου. Α ήταν δεν έπιασε το χαρτί. Ναι, α ήταν δεν έπιασε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άλλο ταραβέρι. Να σου πω κάτι, είναι και στα χέρια μα το παιχνίδι, ρε μπρο. Και τι να κάνουμε, άμα το πάρουμε αρχηγίε και βέτο. Δεν είναι στα χέρια μας. Όποιος είναι να πάει πεντάδα θα πάει. Α, μπράβο. Όποιος είναι να πάει θα πάει. Όποιος δεν είναι, μπάφει. Δεν είναι καθόλου στα χέρια μας. Α, στα χέρια μας είναι ποιος θα ψηφίσεις για να διώξεις. Στα χέρια μας το μόνο που είναι στα χέρια μας είναι αυτός μας και η ψυχολογία μας. Ναι. Αυτό είναι. Άμα κάθομαι εγώ έτσι όλη μέρα τώρα από αύριο και κοιτάω τα αστέρια και έχω αρχιτέκτη και κάθομαι. Έτσι είναι. Ναι. Τελείωσε. Δεν έχει τελειώσει. Η ψυχολογία σου είναι από εδώ και πέρα. Και από εδώ και πέρα πάλι είναι την ψυχολογία σου. Να είσαι λίγο ανεβασμένος, να κάνεις πράγματα, να δείχνεις πράγματα, να μιλάς, να κινείσαι, να εναλλάσσεσαι, πολλά. Ναι, αλλά εμείς, σαν παίκτες του Big Brother που ξέρουμε την αλήθεια, ναι. Το δικό μας κομμάτι πρέπει να το κάνουμε, να είμαστε αληθινοί και να λέμε την αλήθεια. Ναι, αυτό κάνω. Εγώ έτσι μιλάω για τον εαυτό μου. Αυτό κάνει σωστά. Εγώ ψηφίζω συναισθηματικά, όχι το τι θέλει ο ένας και θέλει ο άλλος. Ναι και καλά, ρε φίλε. Άρε, άμα δεν έγινε το βέτο, τι έγινε εδώ. Ναι και καλά, η Ραμόνα θέλει να ψηφίσουμε τη Ραμόνα Μαρία. Ακούς. Και εμείς αυτό θα λέμε, ρε, ναι, πάνε την ψηφίσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα το λέει μέχρι του χρόνου. Εσύ δεν θα μιλήσει μιλήσεις τίποτα. Μιλήσεις τίποτα, ναι, πάμε. Θέλει να κάνουμε στο τέλειο παιχνίδι, έτσι, Ραμόνα. Ό,τι κάνει, θα κάνουμε εμείς. Ναι, πάμε. Λέγε πάμε και όλα καλά. Κάτσουμε τώρα, μαλώνουμε, ρε μαλάκι. Εγώ δεν κάνω εδώ πέρα παρέα, φίλε, εδώ μέσα για ψήφους. Άμα ρε φίλε να κάνουν παρέα για τους ψήφους, δεν κάνουν παρέα. Δεν πάρει αυτό. Δεν νομίζω ότι προφανώς. Πρέπει να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Ή εγώ ή ο Θεός. Πρέπει να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Φίλε, γιατί να κάνουμε. Ας κάνουμε.
Και δεν ψηφιστούμε κιόλας ποτέ, αλλά μην κάνουμε παρέα. Πιστεύω εμείς κάνουμε για το γέλιο. Δεν λέει, ρε φίλε. Δεν λέει. Μίτσο, έχεις εξαιρέσεις αυτό εδώ. Θεωρώ ότι μετά το να μιλάμε για γέλιο, γιατί είμαστε άλλοι χαρακτήρες. Εντάξει, εσύ. Ρε φίλε, εσύ μπορείς και το πας. Σημαίνει... Εσύ μπορείς και το χειρίζεσαι αυτό. Ναι, αυτό εγώ σημαίνει, δεν μπορώ να το χειρίσω αυτό. Δεν μπορώ να διανοηθώ τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν θα τους ψηφίσω επειδή κάνουν παρέα μαζί τους. Δεν το έχουν πει. Και δεν εννοώ ότι εσύ μου το είπες ότι έτσι λένε, αλλά. Θεωρώ ότι θυμάσαι, Ζακ. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα που λέγαμε όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε χαβαλέ όλοι μαζί. Ότι δεν θα πειράσει. Μαλάκα, αυτό το χαβαλέ όλοι μαζί, εγώ ξέρω γιατί δεν βγήκα ούτε. Sorry, Ζακ. Ξέρω γιατί δεν βγήκα ούτε ένα βράδυ. Αυτό πρέπει να σε ρωτήσω. Αυτό δεν βγήκα ούτε ένα βράδυ. Αυτό. Ούτε ένα γιατί βράδυ. Δεν ήθεσαι, και ούτε πρόκειται να βγω ένα βράδυ. Γιατί. Γιατί είναι ό,τι πιο ψεύτικο και ηλίθιο έχω ακούσει ποτέ μέσα σε αυτό το σπίτι και τόσους τρεις μήνες που είμαι τώρα. Το να κάτσουμε όσοι υπάρχουν. Το να ράξουμε, όλοι μαζί σαν μια παρέα για αυτό που. Για να δείχνουμε κάτι ευχάριστο έξω. Αλλά αυτό που με χαλάει ακόμα περισσότερο είναι όταν έρχεται ο Ζακ. Κάθεται σε ένα τραπέζι και ανοίγει ένα διάλογο. Γιατί πρέπει υποτίθεται να λύσει δύο πράγματα. Πρέπει, θες να πεις δύο πράγματα, δικά σου ρε παιδί μου, και θες να τα βάλεις στο τραπέζι. Πρώτον, δεν λες ένα συγγνώμη, αυτό σημαίνει ότι θεωρείς ότι δεν έχεις λάθος. Άρα, δεν είσαι σε καμία διάθεση να αλλάξεις κάτι το οποίο έχει στεναχωρήσει εμένα, εσύ σε μένα, άρα θεωρείς ότι είσαι σωστός σε αυτά που έχεις κάνει και το αφήνεις. Και θες απλά να τα λέμε. Πρώτον, εμένα αυτό δεν μου ταιριάζει γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ή θα το λύσουμε. Και ναι, θα δώσουμε χέρια, ό,τι και αν έχουμε πει, αλλά θα το λύσουμε. Προφανώς δεν μιλάς για τον Ζακ, μιλάς για. Ναι, ρε, απλά βάζω αυτόν παράδειγμα γιατί αυτός να καταλαβαίνει όταν μιλάμε. Θα δώσουμε τα χέρια γιατί θα μου πεις Μίτσο λάθος, Μίτσο sorry, ή να σου πω εγώ sorry, Ζακ, λάθος μου, και να τα βρούμε. Αλλιώς δεν θέλω να λέμε τίποτα. Δεν μπορώ να συμβαστώ εγώ με καταστάσεις να παίξουμε μπάλα και θέατρο για να αρέσει τον κόσμο και να βλέπει ότι είμαστε παρέα, γιατί εγώ δεν γουστάρω να είμαι παρέα με ανθρώπους που δεν είναι εξηγημένοι απέναντί μου και γενικότερα. Εξήγησα κάποια πράγματα ότι δεν μπορείς να τα υποστηρίζεις και ότι εγώ δεν κάνω παρέα για ψήφους. Ούτε κάνω με τον Γρηγόρη και τον Ζακ κάνω παρέα για ψήφους. Γι' αυτό του είπα κιόλας ότι πήγαινε ψήφισε μαύρο το πρωί. Εγώ δεν κάνω παρέα για ψήφους. Εγώ κάνω παρέα επειδή θέλω να στηρίζω τον άλλον, αυτό που έχω απέναντί μου. Γι' αυτό τον έκανα παρέα. Δεν μπορείς να κάνεις παρέα όμως και να μην στηρίζεις αυτούς που έχεις απέναντί σου και να είσαι κοντά με ανθρώπους οι οποίοι υποβιβάζουν αυτούς που λες ότι είναι παρέα σου. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ από κανέναν. Και από την άλλη, δεν μπορείς, δε φίλε, να κάθεσαι εσύ και να λες ότι ναι, Δημήτσο, εγώ, ο Ζακ, ξεκίνησα και έλεγα πράγματα ότι κομπαρσιλίκια, ιστορίες, αυτά. Να ζητάς να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχεις τα αρχεία να το υποστηρίξεις. Γιατί άμα έχεις τα αρχεία, θα ζητήσεις συγγνώμη για αυτά που υποτίθεται ότι έχεις κάνει λάθος. Εφόσον δεν ζητάς, δεν έχεις. Και ξαναναπαράγεις πάλι το ίδιο πράγμα μέσα σε 6 μέρες. Κοίτα, έχω καταλάβει ότι προφανώς μιλάς για τον Χρήστο. Ναι. Τώρα σήμερα... κατάλαβα εγώ γιατί είσαι Δημήτρης. Ναι, προφανώς. Τελείωσε και θα μιλήσω. Δεν υπάρχει ούτε ένα αγώνα. Θα μιλήσω και θα μιλήσω. Προφανώς. Σήμερα είπε κάτι ο Θέμης, έδωσε στις ερωτήσεις. Του έτυχε ποιο θεωρείς ναι, 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 σπίτι. Όχι, συμφωνώ. Αυτό παίζει ρόλο μέσα στο συμφωνώ. Σπίτι, έτσι. Δηλαδή, το να μην μπορείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα ή ότι να τα προσπερνάς έτσι, είναι... Συμφωνώ. Είναι κομμάτι το τι έχεις περάσει και το τι έχεις βιώσει και πώς αντιδράς σε κάτι. Συμφωνώ. Δηλαδή, μπορεί να μην θέλεις, να μην είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τον άλλον, να την κοιτάξεις στα μάτια, να πεις ξέρεις τι. Έκανα βλακεία. Ναι. Συγγνώμη. Και πιστεύω προσωπικά ότι αυτό έχει γίνει. Το οποίο. Συμφωνώ. Λογικό να σε πειράξει. Ναι. Γιατί πρέπει η συγγνώμη να υποθεί. Ναι, απλά πιστεύω ότι. Λάθος. Δεν μπορεί να το κάνει. Πάσου. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει. Πάσου. Αυτό πιστεύω προσωπικά. Πάσου. Αλλά... Μα γι' αυτό το λόγο κιόλας του είπα, ότι... του είπα. Τον έβγαλα τον πιο νόριμο. Πάσο, ναι, οκ. Okay. Κατάλαβα τι θες να πεις. Γιατί είχε κάνει πολλά πράγματα. Από το, πιο απλό, από το πιο απλό του τύπου αυτό με το κρασί, που το θεώρησα πάρα πολύ ανώριμο, μέχρι το πιο σοβαρό πράγμα το οποίο έχει γίνει εδώ μέσα, σε θέμα νοριμότητας. Έχει δείξει ότι είναι πολύ ανώριμο ο χαρακτήρας. Φίλε, αυτό είναι ο καθένας μας. Είναι πολύ διαφορετικός, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ διαφορετικός. Στο πώς απειλά. Εγώ μαζί σου νευριάζω, ρε φίλε. Εγώ μαζί σου νευριάζω όταν βλέπω ότι. Ενώ έχουμε πει 10 πράγματα, ας πούμε, και ξέρω ότι συμφωνούμε, ξαφνικά σε βλέπω και είσαι πολύ διαφορετικός με κάποια πράγματα. Αλλά βάζω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και λέω, άστον, γιατί αυτός μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Με σένα, ναι, εσύ το σκέφτεσαι αλλιώς. Αυτός το σκέφτεται αλλιώς. Εγώ το σκέφτομαι αλλιώς. Όχι, μ' αρέσει τώρα που το εξήγησες. Και είναι πολύ όμορφος ο λόγος. Είναι αλήθεια. Όχι, γιατί μαλακά είναι ο λόγος μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη για δόντζι, κάποιες μπαρούς. Ναι, για πολλά πράγματα. Και... Έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν δεν το ζητάς, δεν θεωρείς πως είσαι λάθος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το λέω και ανοιχτά. Απόλυτο
Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Δεν θα πάθω τα αγγελικά. Ή μπορεί να ντρέπει σε κάτι. Ναι, ή μπορεί να ντρέπει σε κάτι. Όταν τουλάχιστον ξεχάστηκα να πω. Ξέρω. Τα φοράνε τα παντελόνια. Καταλαβαίνω. Απλά δεν μ' αρέσει. Όχι, είναι σωστό αυτό που λέω. Γιατί οι γκέι τα φοράνε τα παντελόνια. Κάποιοι άνθρωποι δεν τα φοράνε τα παντελόνια. Κατάλαβε τον από εμένα δεν μου άρεσε. Εγώ πάω παρεξηγηθώ με τον Γρηγόρη. Παρεξηγούμε όταν τον βλέπω έτσι. Παρεξηγούμε όταν τον βλέπω. Γιατί λέω ρε φίλε δεν μπορεί. Πάει τώρα και μου κάθεσε τώρα με του. Που του έχουμε πει ότι έχουμε πει εδώ και πόσο καιρό για αυτού και ξαφνικά τι κάνουμε τώρα. Αφού το βλέπει το. Γιατί δεν είσαι μαλάκα. Αλλά είναι διαφορά ότι μου κάνει εντύπωση που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν σου λέει εσένα. Όχι αυτή τη συγγνώμη ή τέλο πάντων δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Αυτή θέλω να συγγνώμη, πήρε φίλε λάθο. Δημήτρη, δεν ξέρω αν είχατε μιλήσει και τι είχατε μιλήσει. Είχαμε κάτι σε τραπέζι, είχαμε κάτι τώρα, σε τραπέζι τώρα. Και είχα κάνει, του είχα κάνει 3-4 ερωτήσει. Του λέω φίλε αυτό πώ σου φαίνεται. Ναι, αλλά. Τώρα τα ακούω, ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Επειδή είναι πιτσιρικά, δεν θα κάτσω εγώ να σκάσω. Εντάξει. Αλλά δεν θα έρθω όμω, ρε φίλε. Ούτε με τον Μπέντζι που το υποστηρίζει. Δεν την έχει. Ούτε με τη Ραμόνα που το υποστηρίζει. Με τον Μπέντζι θα πω και μαλακή επειδή γελάμε. Μπορώ να σου μιλήσω. Μέχρι εκεί όμω. Επειδή είπε και ο Ζακ, ο Θεό, άποψή μου. Τότε συμφωνώ με τον Ζακ και με τον Θεό. Δεν έχει αυτή την αντίληψη. Οπότε εγώ κάποια στιγμή μέσα μου πατάω ένα πάου και λέω στο χαρό. Γιατί με του άνθρωπου εδώ τα καλά vibe. Το χαβαλέ στο σπίτι. Όχι στην παρέα, στο σπίτι. Εντάξει, εσύ το πα αλλιώ το είπα και πριν. Δεν περιμένω από αυτό το παιδί. Αφού είδα ότι δεν έχει αυτή την αντίληψη, να καταλάβει τη λεπτομέρεια και το τι είναι σωστό ή λάθος, θα το ζητήσω ποτέ το λόγο. Πάει το κομμάτι αυτό. Πάμε στο κομμάτι. Όλα αυτά, Γρηγόρη, μπορούν να τα κάνουν και για τους, απλά για τους ψήφους. Αυτό είναι το παιχνίδι και επειδή εγώ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μασίσω τα λόγια μου και τη στάση μου και να κολακευτώ με οτιδήποτε ηλίθιο μπορεί να πει οποιοδήποτε για να με κολακέψει και να αισθανθούμε φίλοι, γιατί εγώ ξέρω ότι εδώ μέσα δεν υπάρχει φίλος κανένας με κανέναν, ναι. Και όλα τα περισσότερα πράγματα εδώ μέσα γίνονται από συμφέρον και για μία ψήφο. Εμένα δεν με πειράζει λοιπόν ποτέ να μην έρθω σε αυτή την κατάσταση και ας είμαι υποψήφιος και ας φύγω ας πούμε την άλλη εβδομάδα. Εγώ δεν θα αλλάξω τη στάση μου ως προς κανέναν, ναι. Και ίσα ίσα που εφόσον έμεινα στο παιχνίδι, τους περιμένω όλους κιόλας να τους πω και τι ακριβώς κάνουν. Ήδη μίλησα σήμερα και στον Γρηγόρη και σε όποιον. Όποιος θέλει, εγώ εδώ είμαι. Απλά εμένα γενικώς όπως έχεις παρατηρήσει δεν μου μιλάνε. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου μιλάνε. Το διάλογο και την κουβέντα τον αποφεύγουν. Δεν ξέρω τον λόγο που το κάνουν, αλλά το κάνουν. Και ίσως να συνεχίσουν να το κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ δεν βλέπω και δεν θα μιλάω. Και δεν μιλάω εδώ μέσα. Στο έχω ξαναπεί και θα στο λέω μέχρι και να φύγω. Δεν μιλάω εδώ μέσα. Πάντα μιλάω έξω. Σε όλους. Και στα μούτρα τους. Όσο άσχημα και είναι αυτά που θέλω να πω. Δυστυχώς μπορεί να έχω άσχημο τρόπο, μπορεί να μιλάω λίγο άσχημα, μπορεί να βρίζω λίγο παραπάνω, μπορεί να είμαι λίγο ξύθιμος παραπάνω, αλλά αυτός είμαι. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαι αυτός. Αυτός θα παραμείνω και αν συνεχίσω να μένω στο παιχνίδι, αυτό το Δημήτρη θα διατηρώ και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, ας μην κοιτάει καθόλου. Εγώ να ξέρεις ότι άμα είχε φύγει η Σοφία. Άμα έφυγε η Σοφία πριν δύο εβδομάδες, πριν χτες. Δεν έφυγε, ρε φλέχτη παξίδι σου. Μόνος μου θα καθόμουν. Δεν θα βρει να δείξω με. Άστο. Okay. Δεν θα καθόμουν. Δεν θα καθόμουν. Εδώ θα καθόμουν. Όχι. Ή θα έρχομασταν εμείς. Θα έρχομασταν εμείς. Σηκώνομαι σε πρώτο. Κατάλαβε να σου πω ότι δεν θα έμπαινα καν στο τρυπάκι αυτό το. Όχι. Δεν θα να μπω σε μια τέτοια. Γιατί μετά θα τσακωνόμουν με σένα γιατί θα έλεγα αυτό ο μαλάκα πάει και σαλιαρίζει με του καραγκιόζου. Κατάλαβε να σου πω. Θα προτιμούσα εγώ να μην κάτσω εκεί μέσα. Αλλά αυτό. Αλλά δεν θα καθώ στο δωμάτιο. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό είναι άλλο όμω. Εκεί πάει αλλού. Λέω όπω πρέπει να σου το πω καθαρά, ρε φιλε. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό το σενάριο. Άμα έφυγε ο Δημήτρη. Θα βγει. Σου κόβει να μου διαφωνώ. Και αμοιβαία και σε εγώ και στου δύο διαφωνώ. Διαφωνώ σε αυτό. Και εγώ. Δεν έχω το ξαναπεί κιόλα, Σοφία. Και δεν το έχω πει κάποια στιγμή. Κοίταξε, για μένα μετά είναι μόνο Θέμη. Και ο Θέμη μιλάει με όλο τον κόσμο και δεν μπορούσα να κάνω παρέα με κάποιον άλλον. Εσεί κάνετε παρέα με τα παιδιά που δεν μπορούν να. Δεν είναι θέμα ποιοι κάνουν παρέα με εσεί. Είναι κρίμα στα Σοφία να εστάσει εδώ που σημαίνει ότι λέω στο σενάριο ότι φεύγει ο Δημήτρη και το ανάποδο σχέδιο. Φεύγει εσύ, μου πει αυτό. Φεύγω να μην πάω από του δύο. Θα καθόμουν πάλι μόνοι. Δεν θα καθόσουν να μόνο. Θα καθόμουν. Δεν θα πήγαινα στη σάουνα. Εντάξει. Τελικό. Δεν σου πάει στη σάουνα. Θα ερχόμαστε εμείς να κάνουμε μια βόλτα. Δεν θα σου κάτσω όλη την ώρα μαζί σου. Θα λέμε. Θα πηγαίνουμε. Τι θα κάνουμε. Ξέρετε, στα χωριά μου λέω ρε πού είσαι Γρηγόρης. Δεν μπορεί να πιει καφέ μαζί μου. Ρε, θα μπορώ να πιω. Θα φύγει από το σπίτι, θα νιώσει ότι δεν έχει για ανθρώπου. Αυτά που κάνετε εσεί που κάθεστε. Δεν μπορώ μόνο να κάθομαι δίπλα-δίπλα με την άλλη και να μιλάω. Αυτό μπορεί να κάθεται τρία μόνο. Εγώ δεν μπορώ. Υπάρχει μεμονωμένο. Α, ναι. Υπάρχει μεμονωμένο. Μην νομίζει δεν υπάρχει. Δηλαδή εγώ δω το θέμα τη Ραμόνα. Όχι, λένε ένα μυστικό και αράζω, δεν θα πάω να αράξω. Αν ο Θέμης δει εμένα που έχουμε το Χριστό, δεν ήρθε να αράξει. Δηλαδή υπάρχει και μεμονωμένο το. Δεν είναι ότι έλα πάω κι είναι όλοι. Προφανώς σε καταλαβαίνω μεμονωμένο, το έχω κι εγώ αυτό μεμονωμένο. Αποδεκτό αυτό που λες. Αλλά μην γίνει χτύπα ξύλο τίποτα και φύγει ο ψηλός και έχουμε και τη στεναχώρια και έχουμε και σένα να σκυνηγάμε. Όχι, δεν θα βγάλει. Δεν γίνεται να φύγει έτσι με ένα
Δηλαδή, κάτσε τουλάχιστον μια εβδομάδα να δει αν βγαίνει. Όχι, δεν είναι. Και αυτό είναι εδώ ισχύει, το ανάποδο. Καλά, πριν τον αφήναμε να φύγει. Ναι, αυτό δεν έχει επιλογή. Δεν έχει επιλογή. Δύο μένα. Χωρίς να σε προσπαθεί. Εντάξει, ξέρω, τα έχει βάλει και με αυτό, αλλά. Αυτό είναι το δεύτερο. Θα κάτω, τι κάνω. Κοίταξε να ξέρεις. Από ό,τι κατάλαβα, το εργάκι πάει έτσι. Θα φύγει πρώτος. Ναι. I'm sorry. Διώξτε τον. Τι λέει, ίδια. Ω, το γόρι μου, τι θα κάνω εγώ χωρίς εσένα. Πάμε, λίγο το σλάι. Πάω τουαλέτα. Τσαου, πάω, μακού. Τώρα πες με το φίλο σου. Με τον Big Brother, ναι. Big Brother. Με τον Big Brother. Τα είπα με τον Big Brother, τον Γιώργο τον Γρηγόρη. Ναι. Και εγώ τώρα, μετά από. Και του λέω, θα τα πούμε κιόλας αύριο πάλι. Ναι, του μωρό. Σου μαλάκα σου λέω. Θα του λέω που κάνεις και... Ρώτα το Θέμη. Λέω αυτά που κάνεις, του λέω. Αυτές είναι στρατηγικές σου, λέει δικές σου και τις πας, του λέω. Του λέω, μπα τις πάω, μην μπερδεύεις, του λέω εμένα, ναι. Όχι, μου λέει, και απλά μου λέει. Εντάξει, αλλά όχι, μου λέει. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Μου λέει, το καταλαβαίνω. Α, εντάξει, άσο, έτσι, ο καθένας τελικά. Να σου πω, βάλω τον μπουρούζο να κάνω τσιγαράκι. Πάω, μωρή χοντρούλα μου. Πολύ χάρηκα. Εγώ όχι που έμεινες. Γιατί δεν μπορώ να πάρω το κρεβάτι σου. Δεν το δίνω το κρεβάτι μου μέχρι να φύγω. Μίτσο. Θες φράγκα. Όχι. Τότε. Θα πάρω στο τέλος όλα. Να σου ρωτήσω τώρα, επειδή το είχα άχτη, ήθελα να ρωτήσω και τη Ραΐσα αυτό το σκηνικό που είχε γίνει εδώ πέρα. Επειδή ρώτησε και τα παιδιά μέσα και τον Δημήτρη και τη Σοφία. Θα μου πει εγώ τι ακούστηκε, γιατί να σου πω και εγώ μετά πώς έχουν τα πράγματα. Ωραία, ναι. Έχει παίχτη χαρασμένο τηλέφωνο τώρα. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπόθηκε ότι είναι το πέμπτο άτομο σε μια παρέα από σειρά προτεραιότητας, δηλαδή θα ψηφιστεί στην ουσία πιο κοντά. Οπότε στην ουσία αυτή θα ήταν εντός εγωγικών ο κομπάρος σε μια ληστεία, καλά το είπα. Όχι, όχι, όχι. Ωραία, πείτε μου κι εσείς. Αυτός μιλούσε συνέχεια με τη Ράισα. Και εγώ λέω, παιδιά, σταματήστε την κουβέντα τώρα. Αυτή γιατί πάει στο αρνητικό, η άλλη ήταν μόλις βγει υποψήφια. Λέει αυτό στα δικά του και εγώ λέω, παιδιά, εγώ δει ένα έργο, λέω, στο Transformers, που δεν χωρούσαν και οι πέντε ληστές, το ένα ληστής και το ένα τον άλλον. Και πάνω το γύρω στο διακομό, δηλαδή στο χαβαλέ που κάνω εγώ, ξέρεις. Τα λέω έτσι. Εσύ στη ληστεία είσαι το πέμπτο μέλος στη ληστεία. Και εσύ με στη ληστεία είσαι όμως, άκου τώρα. Όταν μπουν στο αμάξι και χωράνε τέσσερα άτομα. Μπροστά μου είναι ένα τίποτα όμως. Όταν μπουν στο αμάξι και χωράνε τέσσερα άτομα και ο πέμπτος δεν χωράει, ο πρώτος που θα βγάλει το πιστόλι ο αρχηγός, εσένα μπαμ θα σε πυροβολείς για να χωρέσουν αυτοί να φύγουν, κατάλαβες. Έτσι, όπως τα έργα γίνεται. Κατάλαβες πως πάω να γυρίσω εγώ. Εγώ δεν είπα ποτέ. Hi. Ναι, και τώρα πώς τα δέσαν, πώς τα είπαν, πώς υπόθηκαν, πώς γυρίσαν, πώς έγινε σπασμένο τηλέφωνο και κατέληξε στο να είπα εγώ τη Ραΐσα πως είναι ληστή που θα σκοτώσει. Δεν κολλάει, ρε μπρο. Άρα τι. Άρα να μαζευτούμε να τα πούμε χήμα. Άρα τι είπατε. Τι του βαλάτα. Όχι, έτσι λέω τη Ραΐσα, γιατί μου λέει η Ραΐσα, ξέρω εγώ ότι μια ψήφο μου. Αυτό άρχισε να λέει τη δικιά του ατάκα του κομπάρσου. Όχι, στο έθεσα, ρε φίλε, γιατί το κομπάρσου σου παρεξηγήθηκε. Γιατί τη λέω, θεωρώ ότι είσαι πλέον μια εύκολη ψήφο για κάποια άτομα. Παρόλο που θεωρεί ότι τα έχει μόλι καλά. Σε ό,τι δεν τα έχει μόλι καλά. Όταν μίλησε εγώ για κομπάρσου, αυτό εννοούσα, ρε. Εσύ ήσουν κομπάρσου τώρα από εκεί. Ήσουν. Τι κομπάρσου, πα καλά, ρε φίλε. Δεν ήμουν αυτό που ήσουν. Όχι. Μη με μπερδεύει με τον αυτό σου, Χρήστο. Μη με μπερδεύει. Ήμουνα μόνη μου, πάντα ήμουνα μόνη μου. Έχω κάνει παρέα με τον Δημήτρη από την αρχή, με τον Δήμαρχο, με τη Ράνια. Εσεί ήσασταν από εκεί. Ήμουν από την αρχή μαζί του και μαζί με την άλλη παρέα. Ήμουνα πάντα με όλου. Στο πα γενικότερα για όλου. Δεν μπορεί, μία λεπτομέρεια. Ναι, δεν είπε όνομα. Έχεις 10 άτομα. Δεν είπε κανένα όνομα. Δεν υπονόησε. Είπε χοντρικά ούτε Σοφία. Όχι, γιατί ήμουν και εγώ πάνω. Έχεις 10 άτομα. Δεν είπε ονόματα. Εντάξει, αλλά υπονόησε ότι και από εκεί και από εδώ. Ναι, παντού. Έχεις 10 άτομα. Δεν μπορεί να βρει μία λεπτομέρεια. Δεν είπε ονόματα. Και εκεί ψήφου σου λέω. Τα λε. Έτσι λέω, θεωρώ ότι είσαι μια εύκολη επιλογή. Για όλου. Τα λε. Αυτό. Και του άθεσε θέμα κομπάρσου, δηλαδή έτσι λέω, κάπου υπάρχουν πλαγμένε και υπάρχει ο κομπάρσου που είναι πιο υποδιέστερο, που θα φάει εύκολα ψήφο. Έτσι το έθεσα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λέξη κομπάρσο σε ένα παιχνίδι που ο ίδιο ο Big Brother έχει βάλει ανθρώπου με διαφορετικέ προσωπικότητε και είναι σαν να μειώνει κάποιον. Μπορεί να το είπε καλοπροαίρετα ο Χρήστο, αλλά δεν το λε. Όταν λε τη λέξη πρωταγωνιστέ και κομπάρση, είναι σαν να ξεχωρίζει κάποιου χαρακτήρε ότι είναι πιο δυνατοί και να μειώνει κάποιου άλλου. Πάει η Ραΐσα τώρα και μεταφέρει στη Σοφία όπως θέλει τα πράγματα. Και έχει τη Σοφία και τι μας λέει, μην ξανακούσω να λέτε για μένα. Δεν είπε τίποτα. Πώς τα είπα εγώ, πώς τα είπε δηλαδή η Ραΐσα.
και πιάσαμε το στόμα μισή στη Σοφία. Τι κομπάσο ήμουνα, πού σε πιάσα. Γιατί δεν του τα είπε αυτά. Του το είπα, του το είπα, χθε. Ναι, έτσι και λέει ο Μπέντζι, ναι, λέει. Ξέρει, λέει πω είναι στη ληστεία, λέει όταν είναι 5 άτομα. 4 άτομα χωράνε στο αυτοκίνητο και τώρα χτύπησαν σένα που είσαι από το 5ο. Κάτσε λίγο, είπα. Έλα εδώ. Άμα ξανακούσω έναν από τους δυο σου να λέτε τέτοιες μαλακίες στην Ραΐσα, μα την Παναγία θα γίνετε σπουδάνας. Θα γίνετε σπουδάνας. Θα γίνετε σπουδάνας. Σας το λέω. Σας το λέω. Έχω συμπεριφερθεί πολύ καλά και στους δυο σας. Και σε σένα και σε σένα. Κανονίστε την πορεία σας. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Να βγω έξω και να γίνετε σπουδάνας. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Παμωρή. Άντε. Έλα εδώ. Σταμάτα. Με τα ψέματα τους όλους. Ας τον δυο. Έλα εδώ. Έλα εδώ, δώσ' το είπα να τα πεις, μ***α. Άντε ρε! Άντε ρε με ένα μ***α! Τι είπαμε ρε μ***α! Τι είπες ρε! Τι της είπατε, εχθές τι της λέγατε. Εγώ την είπα, είσαι κομπάρσος, κορίτσια, είπα. Ο Χρήστος. Ωραία, στον Χρήστο να το πεις. Και εσύ τι της είπες. Ότι στη ληστεία τι ήταν αυτό που είπες. Τίποτα, εγώ δεν την είπα. Αυτό που είπε ο Χρήστος, την εξήγησα πως ίσως είναι αδύναμη. Ποιος είναι αδύναμος. Η Ραΐσα είναι αδύναμη. Ξέρεις, κορίτσι μου, τι είπαμε. Αυτά που μου λέει. Ωραία, ρωτά με τι σε ρωτήσω. Τι να σε ρωτήσω. Έρχεσαι και με βρίζει τώρα χωρί λόγο. Εξήγησέ μου. Όχι, άρα πες μου συγγνώμη που με έβρισε. Σιγά μου συζητήσω και συγγνώμη. Άσε ρε, Σοφία τώρα. Άσε ρε, Σοφία. Μην σε βρίσω εγώ ποτέ. Εγώ σε έβρισα. Ήρθα να σε βρίσω. Ξέρεις τι είπα. Όχι, με πει συγγνώμη, θα μιλήσουμε. Ρε, άσε με που θα συζητήσω τη συγγνώμη, ρε. Επειδή είπες, παιδί μου, ότι υπάρχουν πρωταγωνιστές και μηδέν κομπάρσεις οι οποίοι θα πάρουν τους ψήφους. Η Ραμόνα δεν κομπάρσου. Δεν είναι έτσι. Απλά ξέρεις τι. Εσύ δεν είσαι ο κομπάρσου. Πώς έφυγε. Ο Μπέντι δεν είναι ο πρωταγωνιστής επειδή κάθε εδώ. Ο Γρηγόρης και εγώ, επειδή δεν έχουμε ψηφιστεί αυτή την εβδομάδα, δεν σημαίνει ότι είμαστε πρωταγωνιστές. Όχι, όχι, αλλά σου λέω η Ραΐσα πώς έφυγε. Ίσως την πείραξε ότι... Η Ραΐσα μπορεί απλά να κούρασε η γκρίνια της στον κόσμο. Μπορεί να είναι κάτι άγγελο που να έφυγε. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρουμε, βρε Χρήστο, με αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι το κοινό ήταν σφάσει. Α, ο Χρήστος είπε κάτι σωστό, ας διώξουμε τη Ραΐσα. Όχι, 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 όχι. Και μετά πάει και το λέει στο άτομο που είναι το πιο ευέξαπτο από εδώ. Δεν σου λέω ότι η Ραΐσα είναι σωστή. Δεν ήρθα να του συζητήσει με τον Μπέζα Χρήστο γιατί το πέσε. Η Ραΐσα, πόσες πολλές φορές κάνει τα πράγματα. Και εσύ μα λες πράγματα που κάνουμε μια συζήτηση. Έτσι, και να πω, να ξυπνήσω εγώ το πρωί, να κάθεται δίπλα μου και γαγιά για να του πω και τα ξέρω, θέλω να κάνω μια συζήτηση και το και το και το. Και να σε πάρω το Δημήτρη να τα κάνω. Δηλαδή δεν είναι και ωραίο. Είχα κι εγώ να πάω να πω στη Σοφία τι έλεγε η Ραΐσα. Ναι. Αλλά δεν πήγα, ρε φίλε. Ναι. Θα μπορούσα κι εγώ να πω στον Γρηγόρη τι μου έλεγε η Ραΐσα. Και στον Γρηγόρη. Και τον Στάχνα. Και έρχεται η Σοφία και μας λέει, μην ξαναπείτε για μένα τίποτα, αλλά και είπαμε εμείς για τη Σοφία. Ναι. Εγώ είπα και το σύνολο όλο. Και λέει, εσύ πες για ληστές. Έτσι. Πάντα να μένει με αυτό που δίνεται. Μην το λες έτσι όπως είναι. Μην το λες. Τώρα από εκεί και πέρα. Μην μιλάς τα μισά. Άμα εγώ σαν πέτσα. Να μην το λες καθόλου. Εγώ όχι, το είπα κιόλας. Καλά, εντάξει. Εγώ τα λέω. Βάζει τις φοιτηλιές, κάνει κακό στον εαυτό του. Γιατί μετά απομονώνεται, μαλώνει με όλους και μένει εκεί στη γωνία. Άμα και εδώ που φτάσαμε, όταν λέει κάποιος κάτι με κάποιον, μένει εκεί ό,τι κι αν είναι. Θα μπορούσε η Σοφία, εφόσον άκουσε κάτι, να έρθει να ρωτήσει τα παιδιά ήρεμα. Είπατε κάτι, υπάρχει κανένα θέμα. Δεν το είπε. Ήρθε και άρχισε να τους βρίζει και να τους έρθει πάλι. Απειλές, βρυσίες, είστε έτσι, είστε αυτό, λεκτική βία, όπως κάνει πάντα. Οπότε έχει βγει ένα τσακωμό χωρίς λόγο. Το πιο ανώνυμος, γιατί τεκμηριώσετε μου λίγο. Α, να σας τεκμηριώσω, ναι. Εγώ το κατάλαβα ότι τον πείραξε κατευθείαν. Με απέφευγε όλο το βράδυ και μετά όταν έτυχε να έχουμε μια συζήτηση, ουσιαστικά δεν με κοίταζε πάρα πολύ. Οπότε κατάλαβα κατευθείαν ότι τον έχει πειράξει, ότι τον είπα ανώνυμο.
Κοίτα, θα σου πω. Αρχικά είναι και όλο αυτό που μπήκα μέσα στο Big και το είπα. Είναι ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο άτομο εδώ μέσα στο οποίο να είναι 100% ανώριμο. Πιστεύω όμως ότι έχουν γίνει ανωριμότητες από όλες τις πλευρές. Έβαλε εσένα λόγω του γεγονός ότι έγινε αυτό το πράγμα, το τελευταίο πράγμα που έγινε είναι αυτό το πράγμα με το κρασί. Το θεώρησα λίγο ανώριμο και για τη Ραμόνα ότι έγινε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ καμία σχέση, δεν έφερα τίποτα ποτέ έξω. Δηλαδή η Ραμόνα έκανε ό,τι έκανε. Ναι, θα μπορούσα να πεις ότι είναι και ο Μπέτζα τότε ανώριμος σε φάση όλη αυτή. Ναι, θα μπορούσα, αλλά θα μπορούσα να το πω και για άλλα άτομα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι ήθελα να βάλω μόνο εσένα, αλλά κάποιον έπρεπε να βάλω, κατάλαβες. Εντάξει, απλά θεωρώ ότι θα μπορούσες να πεις και να βάλεις δηλαδή, χαϊδευτικά και τη Ραΐσα, που αντιδρά κάποιες φορές έτσι λίγο πιο παιδικά σε θέμα της, του φλερτ. Το να παίζεις, ας πούμε, με τη Ραΐσα την πρώτη εβδομάδα και μετά λίγο να το κάνεις επίτηδες όλο αυτό το πράγμα για να γίνει το story εδώ μέσα, το θεωρώ ανοριμότητα, γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι τις συνέπειες των πράξεών σου. Και τότε που έγινε στην πρώτη φορά αρχηγός, που καθίσαμε και μιλάγαμε εκεί πέρα και μιλάγαμε για τότε με την Αφροδίτη, προσωπικά εγώ θεώρησα ανώριμο το ότι έκλαιγε, μαλώστηκε και μετά εσύ με τον αδερφό σου. Μετά από 5 λεπτά κάνατε γυμναστική. Δεν ξέρω τι προηγήθηκε. Αλλά μετά από 5 λεπτά κάνατε γυμναστική, ό,τι είχε και αν είχε προηγηθεί. Καταλαβέ. Ναι, απλά εμεί και εσύ. Στο έχω ξαναπεί ότι δεν έγινε καμία επίθεση προ την Αφροδίτη. Καλά, δεν είπα εγώ ποτέ τίποτα για επίθεση. Ένιωσα ότι δεν μπορεί να βρει το δίκιο τη και δεν ακούει αυτά που θέλει να ακούσει και γι' αυτό άρχισε να κλαίει. Τι να τη πω. Δηλαδή πρέπει να ακούσει αυτά που θέλει να ακούσει για να σταματήσει να κλαίει. Και λέω, αφού δεν μπορώ να τη πω κάτι. Δηλαδή, μου λέει η Αφροδίτη ξεκάθαρα, μου λέει, πείτε ότι ήσταν. Πώς μου το έχει πει, ότι με παρεξηγήσατε. Και τη λέω, δεν θεωρώ ότι έχει γίνει αυτό. Και άρχισε ξαφνικά να κλαίει και βγήκε έξω. Δηλαδή, έπρεπε εγώ να πάω στην Αφροδίτη τελικά σε κάτι όμως, εγώ δεν μπορώ να παραθέσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ήμουν μπροστά. Δηλαδή, αυτό μπορεί να έχει δίκιο εσύ, μπορεί να έχει δίκιο η Αφροδίτη. Μπράβο, ναι. Απλά σου λέω ότι εγώ δεν ένιωσα αυτή τη στιγμή ότι έκλαιε για κάποιο λόγο που θεωρώ δεν μπορούσε να βρει το δίκιο τη. Δεν μπορούσα ούτε εγώ να πάω στην Αφροδίτη να τη πω Αφροδίτη. Τι να σου πω, έχεις δίκιο τελικά με κλαίες. Και λέω, ας την ερεμήσει. Και εγώ εντάξει, ρε φίλε, δεν μπορούσα να πω. Τι να κάνω, πάω κλειστό μέσα στο δωμάτιο. Έτσι ήθελα να κάνω προπόνηση. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό όμως είναι η δικιά σου οπτική γωνία. Εμένα η δικιά μου οπτική γωνία από αυτό που το είδα. Ούτε δίνω δίκιο σου, ούτε στην Αφροδίτη. Είναι ένα κάτι το οποίο θα πρέπει να το δω όταν βγω έξω. Μπράβο, ναι. Γιατί δεν το ξέρω. Ναι. Δηλαδή θα δω το βίντεο και μπορεί να σου στείλω μήνυμα και σου πω χωρίς εκείνο το θέμα. Ναι, όντως και δίκιο. Ή να στείλω μήνυμα στην Αφροδίτη και να τη πω ότι εκεί έχει άδικο. Ή το αντίθετο. Έτσι. Άμα μου. Απλώ σου λέω εγώ πώς το βλέπω. Από τη δικιά μου μεριά, πώς το είδα, πώς το ένιωσα. Εννοείται. Απλά η Αφροδίτη δεν είναι μπροστά για να πάρει μέρος. Οπότε ας μην μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι ένα άτομο εδώ πέρα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Απλά σε αυτό που είδα. Ότι δεν είπα ποτέ όμως στην Αφροδίτη αυτά που έχω ακούσει, δηλαδή κλάψε. Θα σου πω όμως, δεν είναι Χριστό μόνο, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κιόλας όταν. Είναι όλα αυτά μαζί. Και είναι κιόλας ότι για μένα όταν ρε παιδί μου, επειδή στις αρχές είχες εκκρεμιστεί αρκετές φορές όταν δεν είχες κερδίσει κάτι, αλλά έντονα, σίγουρα πέρα από τη μία φορά που σε είχε πικάρει και η Ραΐσα, γιατί όντως εκείνη τη φορά σε είχε πικάρει. Αλλά γενικά είσαι ένα άτομο το οποίο δεν θες να χάνει. Αυτό είναι λίγο ανώριμο, γιατί δεν μπορείς να δεις το ότι και να χάσει δεν έγινε κάτι. Πάντων... Σε θεωρεί, δεν σε θεωρεί ανώριμο, σε θεωρεί πιο ανώριμο από εμάς. Είπα ότι έχω σκοπό να του μιλήσω και πριν καν του μιλήσω είχα πει ότι ξέρω ποια θα είναι η απάντησή του και για άλλη μια φορά δικαιώθηκα. Η απάντησή του ήταν απλά για να πει κάτι. Μου έφερε το θέμα του κρασιού που... Εγώ δεν είχα καμία σχέση με το κρασί, δεν έφερα εγώ τα κρασιά έξω. Πιστεύω ότι όπως είπα, αυτά πάνε βάσει με τα παράγια ψηφίζουν. Όχι ψηφίζουν, τα δώσανε. Εγώ με το Θέμη είμαι πιο μακριά από όλους. Δηλαδή, ο Θέμης θεωρώ ότι ξέρω ότι με ψηφίζει και γι' αυτό και μου έδωσε το πιο ανώριμος. Προσπαθούσε να βρει διάφορες δικαιολογίες για να μου το δώσει και κατάλαβα ότι απλά ψάχνει δικαιολογίες για να μου πει ότι είμαι πιο ανώριμος. Και για άλλη μια φορά δικαιώθηκα στα λεγόμενά μου τα χθεσινά. Τι μου τα γράφει. Αρχικά. Στα εδώ. Αρχικά πες μου τώρα αυτά τα μούτρα, τι μούτρα είναι αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω δει. Μην βάζεις το χέρι είναι... στη μύτη σου, βάζεις το χέρι στη μύτη. Θα βάλω το πόδι μου στη μύτη μου. Μην βάζεις το πόδι στη μύτη σου. Δεν ξέρω ποιος είναι, τι, τα μούτρα μου. Νομίζω πρέπει ότι τα βλέπω. Πανέμορφα τα μούτρα σου. Τοπ. Τοπ. Σκουκουβάγια στο παιδί. Κουκλή είναι. Τοπ. Άντρα. Αυτά να τα λες αλλού, να τα λες. Τουλάχιστον είναι εντάξει, είμαι καλούτσι και άβαθ. Θεάεις, ρε μαλάκα. Θεάεις, άβαθ. Πλάκα μου κάνεις, μαλάκα. Δύο φορές πιο ωραίες.
Αποκέρω, ναι. Ευχαριστώ. Χάκα μου, κάνεις τώρα. Thank you, baby. Δεν ακουμπάς όμως. Καλά τα. Λοιπόν, θα πας να ντυθείς. Τι να ντυθώ, ρε, ντύθηκα. Πάμε να κάνουμε τσιγάρο, πώς θα κάνουμε τσιγάρο έτσι. Έχει κρύο, δεν είναι, δεν έχει χαβαλέ, μπορεί να έχει ήλιο, αλλά δεν είναι αστείο. Ζακ. Έλα. Γρηγόρη, ελάτε λίγο. Σας παρακαλώ. Κι άλλα μόνο μάντιλα. Και οι δύο ελάτε, είπα. Τι έχουμε. Τίποτα, απλά το λέω χαμηλόφωνο. Η Άννα Μαρία γιορτάζει σήμερα. Τι μπορώ να της κάνω. Ναι, δεν μπορούσα να δώσει κανένα γλυκό. Ναι, πάω εδώ. Τι κλείς. Κανένα τίποτα έτσι. Όχι, ναι, 21. Ναι, 21, γι' αυτό σου ρώτησα. Τι μπορούμε να τις κάνουμε έτσι. Κάτι σε ένα γλυκό. Ένα ταρτάκι, κανένα έτσι για το έτσι που λέγαμε χρόνια πολλά. Έχει, αν δεν μπορούσε αυτά τα μικρά να τα κάνεις ατομικά. Έχει, δεν έχει cupcake. Κάνε cupcake. Και ό,τι θέλεις θα σε βοηθήσω κι εγώ. Και τα λουλούδια μας τα πήραν. Λέγα τη δύναμη λουλουδάκια που σ' αρέσουν. Τι έβαζε, ρωτήλισε στο καλό λιβάδο. Να πας σε όλοι μαζί είναι. Να το αναφέρουμε όμως και στα παιδιά, έτσι. Δεν πες το εσύ, απλά το λέω χαμηλόφωνα. Α, εντάξει. Σήμερα γιορτάζει η Άννα Μαρία. Τι γιορτή. Γιορτή. Της Άννας Μαρίας είναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Μαρία, έτσι. Μαρία είναι. Είναι 21. Άμα θέλετε, κάνουμε κανένα γλυκά, έχει κάτι τέτοιο. Κάνε ένα μικρό, ρε. Εγώ την είπα καλημέρα και δεν βρήκα καλημέρα, δεν λέει. Κάνε ένα μικρό. Εγώ είπα ότι την πέτυχα, τη λέω καλημέρα, ρε Μαρία, και κάνει έτσι και γυρνάει το κεφάλι και φεύγει. Εντάξει. Κάντε ένα εσύ. Θα της κάνω κάτι μικρό. Κάντε, γιορτάστε, κάντε ό,τι θέλετε, εγώ δεν έχω ρίξει. Να ασχοληθώ. Πήγε Ζακ, Σοφία. Ναι, ναι. Άλλο μια αποστολή και άλλο να κάτσω τον αποσπιθώ για κάτι το οποίο δεν μου κάνει. Σοφία, μπράβο σου. Ε? Μπράβο σου. Τι? Μπράβο σου. Ποιο πράγμα? Αφού το πώς το θύμισες. Εντάξει, τι. Όχι, γιατί ξέρεις τι, θα μπορούσε να θυμηθείς και δεν έλεγες τίποτα. Αχ, Λυκής. Να σου πω, ξέρεις τι λέω να κάνουμε. Πέρα. Θα κάνεις αυτά τα cupcakes. Και πάμε να βάλουμε... Και γράφουμε το χρόνο χαρά, Μαρία. Εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραίο. Επειδή είναι αυτή η τρελή και αλλοπαρμένη, να κάνουμε τόσα όσα είναι... Χρόνο. Πόσα γράμματα βγαίνει. 11. 11. Έχουμε 12. Χρόνια πολλά είναι 11. 11. Διπλό. Χρόνια, δύο τέτοια. Ωραία. Δύο τέτοια. Έρχομαι κι εγώ να σε βοηθήσω. Οκ. Ωραία. Άμα θες. Με κάτι. Με ρώτησε το γιατί τον είπα νόρμο και ήμουν σε φάση πρώτον για αυτό το πράγμα που έγινε με τα κρασιά, πρώτον. Δεύτερον, για το γεγονός ότι δεν μπορείς να δεχτείς την ήττα. Είναι εντελώς ανώρημο το να κάνεις σαν πεντάχρονο επειδή έχασες κρό και έγινε κάτι, σιγά θα ζήσεις. Του είπα κιόλας και αυτό το πράγμα που έγινε με την ΤΙ, του είπα πολλά παραδείγματα. Αλλά δεν κατάλαβε. Συνέχισε να λέει το δικό του. Ναι, αλλά. Αυτό ναι, από αλλά. Μόνο του δείχνει ανοριμότητα, γιατί δεν δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να καταλάβει κάποια πράγματα. Έχει κολλήσει κάπου. Να δεχτεί κάτι. Έχει κολλήσει κάπου. Όχι να δεχτεί, ρε φίλε. Δεν είναι απαραίτητο να δεχτεί. Είναι ότι να κάτσει να σκεφτεί και να πει Θέμη, ίσως αυτό με την νίκη που λες. Ναι, ναι, λέει okay, απλά, ναι. Ναι, αλλά εγώ δεν θα αλλάξω. Ναι, αλλά, αυτό. Ναι, αλλά εγώ δεν θα αλλάξω. Λέω, μα δεν σου είπα εγώ ποτέ να αλλάξει. Απλά αυτό είναι ανώριμο. Αλλά χθες άρχισε να βγάζει την εξίσου ο Χρήστος πάλι αριστικότητα. Ότι εγώ είχα δίκιο τώρα που έφυγε η Ρέισα και αυτό και του λέω αυτό είναι άσχημο που λες. Του τόπου. Άστε, είναι σοβή, είναι γράμμα. Του τόπου του λέω ναι, αλλά αυτό είναι άσχημο. Είχα δίκιο.
Θα προσπαθείς να ρίξεις ένα κορίτσι για να ανέβεις εσύ που έφυγε και δεν είναι καν εδώ πέρα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ναι, αλλά αυτός είσαι. Ναι, ρε, αυτή είναι, ρε. Δώσ' σε αυτό το θέμα τώρα. Είχα δίκιο, είχε δίκιο ο Νταρτανιάν. Έχουμε τον Νταρτανιάν. Ποιος είναι ο Νταρτανιάν? Ο Χρήστος, ο Νταρτανιάν, υπερασπιστής. Έχουμε τον αστυνόμο Σαΐνη. Την Αμόνα που αποκαλύπτει. Αν μου δίνανε το δικαίωμα να τις κάνω ένα δώρο, θα τις έκανα δώρο με αυτό μεγεθυντικό το φακό που βλέπεις τα αποτυπώματα, γιατί είναι όλοι οι αστυνόμοι εδώ. Ο Μπέντζα είναι... Μπέντζα. Ο Μπέντζα είναι... Ο ακούω τα πάντα, αλλά παραμένω φιλικός με όλους. Έχουμε διπλωμάτες. Καλά, και ο Μπέντζα διπλωμάτης είναι. Ναι, είναι διπλωμάτης, αρκετά. Αχ, αυτό δεν μπορώ να το πω διπλωμάτη, αλήθεια είναι που λες εσύ. Εγώ το λέω κάτι άλλο. Ναι, αλλά... Α, όχι αυτό. Σας μιλάει ο Big Brother, ο Χρήστος Βαρουξής, να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Γεια σου, Big Brother. Γεια σου, Χρήστο. Πώς είσαι? Μια χαρά, καλά είμαι. Θέλω να ανοίξεις το γράμμα και να το διαβάσεις. Λοιπόν, συγκάτοικοι, μου έχετε δείξει τη σωματική σας δύναμη. Τώρα θέλω να δω και την πνευματική. Στο task room υπάρχουν 7 γράμματα της αλφαβήτου. Ο καθένας με τη σειρά του θα πρέπει να δημιουργήσετε όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε, των 4 γραμμάτων και άνω. Ο συγκάτοικος που θα σχηματίσει τις περισσότερες λέξεις σε ένα λεπτό θα είναι αυτός που θα κερδίσει την ασυλία. Ο νικητής της πρώτης δοκιμασίας αυτής της εβδομάδας κερδίζει ναι μεν την ασυλία και το captains, αλλά όχι αρχηγία. Η αρχηγία του θα ξεκινήσει μόλις τελειώσει η εβδομαδιαία αποστολή. Θα μάθετε σε λίγο γιατί. Καλή επιτυχία. Ο Θέμης να περάσει στο task room. Κάνουν, θα πιάσει. Αλλά μένει, θα μείνει. Που κάνουμε. Μαμά, let's have fun. Βάμα, Λιωδίου, νομίζω. Δεν ξέρω. Φαντάζεσαι. Κάτσε ρε. Σταμάτα. Σοφία, κατάφερες να βρεις 3 λέξεις. Γιατί 3? 3 βρήκα μόνο. Θα βρω καμία. Έλα! Ωραία. Ζακ, βρήκες 2 λέξεις. Ούτε λέξη εδώ πέρα. Αυτή. Μία. Άμεσα. Γρηγόρη, βρήκες μία λέξη. Τι να κάνω, μαμά, άιδα τα εντάξει. Μαμά, εντάξει. Πάει, θα βγω τώρα, λό. Με. Μέσα. Βα, έλα τώρα, δεν στέκεται γι' αυτό. Τι λέτε, μωρέ, βα, μένα. Βα, με, με. Δεν υπάρχει. Ω, δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι.
Δεν μπορώ. Σα να πω δεν υπάρχει. Δε. Δε. Έλεγε. Καλά, αυτό δεν υπάρχει. Άντε, για το, άντε. Άννα Μαρία. Βρήκες δύο λέξεις. Πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει λέξη. Βάσανε υπάρχει. Όχι. Έχω βάσανε. Όχι, ρε φίλε. Δημήτρη, κατάφερες να βρεις δύο λέξεις. Οκ. Okay. Χρήστο, βρήκες δύο λέξεις. Για μας τρελάνε. Δημήτρη, βρήκες μία λέξη. Αφού δεν γράφω ελληνικά, ρε μπρο. Ήταν παιχνίδι που δεν ήταν εύκολο για μένα, γιατί δεν γράφω ελληνικά. Γράφω γκρίκλις. Διαβάζω τα ελληνικά. Δεν πειράζει. Τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Να μάθουν να γράφουν σωστά. Αυτά. Όλα καλά. Παρ' όλα αυτά, κάποιες λέξεις ήταν εύκολες. Ναι, όντως. Ήταν πολύ εύκολες. Ήταν πολύ. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς δεν είδα τη μαμά. Δηλαδή, λέω. Πώς και δεν την είδα. Είχα κολλήσει με σίγμα και. Γιατί ήταν ένα λεπτό. Κοίταξε να δεις. Ήταν ένα λεπτό. Να σου πω τώρα τι έγινε. Ένα λεπτό. Μπαίνω μέσα και βλέπω σίγμα και λέω, α, το S είναι S. Είναι κανονικό S. Μετά βλέπω το B και λέω, δεν είναι το B έτσι όπως το χρησιμοποιώ εγώ, ας πούμε, σαν το Big Brother. Είναι το άλλο. Και άρχισα και έκανα εγώ συζήτηση στο μυαλό μου. Κατάλαβες. Και το B τώρα είναι το V. Και το V. Για να δω τώρα το V. Και είχα κολλήσει τις πρώτες δύο. Και λέω, το V τώρα, dang, ding, dong, τελείωσε ο χρόνος. Η συγκάτοικος που κερδίζει την ασυλία αυτή την εβδομάδα είναι η Σοφία που κατάφερε να βρει τρεις λέξεις. Εγώ βρήκα δύο. Δύο δηλαδή. Και βρήκα το άμεσα κελί. Και ήθελα να βάλω το άσμα. Το άμεσα. Άμεσα. Το άσμα βρήκα εγώ. Μέσα. Βρήκα μέσα μάσα. Μέσα μάσα το έγραψα. Μέσα μάσα μαμά. Μέσα μάσα μαμά. Όταν είχες το μέσα. Συγγνώμη. Έχω ασυλία. Και εγώ το μέσα. Και τώρα θα ψηφίσουμε. Χαίρομαι που κέρδισα. Τώρα δεν θα έχουν να ψηφίσουν. Και θέλω τώρα να κερδίσει και το βέτο Δημήτρη. Θα μείνουμε άλλη μια εβδομάδα, έτσι. Σοφία, πόσο σημαντικό είναι να κερδίζεις ασυλία αυτή την εβδομάδα? Κοίταξε, Big Brother. Σημαντικό θα είναι να κερδίσεις την ασυλία στους 6. Άμα υπάρχει ασυλία, για να πας στους 5. Όλα είναι σημαντικά. Ήταν ήδη από πριν, τώρα είναι ακόμη πιο σημαντικά. Και σίγουρα τώρα με την ασυλία είσαι και λίγο πιο χαλαρός από ότι θα ήσουν. Σοφία, συγχαρητήρια. Είσαι ήδη στους 8. Ευχαριστώ. Τι χειχεία, μαλέκα. Ασυλίες, βέτο.
Εγώ είχα ξενερώσει πριν καμπό. Ε? Εγώ είχα ξενερώσει πριν μπω ήδη. Γιατί ήμουν πολύ πεσμένη. Εδώ μπήκα εγώ και. Και εγώ ρε, εγώ που... Όχι ρε. Το έχω λίγο με τις άπτωμα. Δεν το είδα. Και εγώ κοίταγα το σήμα, το β, και μετά λέω το β, το β, το β. Σήμα είχε. Με σήμα... Δεν υπήρχε όμως, είναι γράψη. Σάβας. Είναι δύο βου. Δεν υπάρχει. Θέμη, η Σοφία κέρδισε την ασυλία. Πώς σου φαίνεται αυτό? Είναι μια περίεργη κατάσταση, γιατί η Σοφία κάθε φορά θα ψηφίζεται και θα ψηφιζόταν και αυτή την εβδομάδα, σίγουρα. Οπότε αυτοί οι τρεις ψήφοι που παίρνει στάνταρ, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάνε. Πιστεύω ότι θα βγουν και άτομα τα οποία δεν έχουν ξαναβγεί σέντρα. Οπότε θα είναι μια ενδιαφέρον ψηφοφορία, μπορώ να πω, γιατί εγώ, ακόμα και εγώ να βγω, πάλι θα το δώσω κάτι ενδιαφέρον, γιατί γίνεται κάτι καινούριο, κάτι wow. Πλέον είναι πολύ απλές ψηφοφορίες, δηλαδή φαίνονται, ρε. Ωραία, τότε πρέπει να κερδίσει το βέτο. Εσύ τώρα τι χτυπιέσαι? Θέλω να πάρεις το βέτο. Τι θέλεις να κάνω? Να πάρεις το βέτο. Ή εγώ θα το πάρω. Ή ο Θέμης θα το πάρει. Εγώ και εσύ θα το πάρω και εσύ θα το πάρω. Φαντάζεσαι να το πάρει ο Θέμης πει hi. Hi guys. Μηδέν. Φαν, φαν, φαν. Δεν νομίζω ότι θα κερδίσει ποτέ το τέτοιο. Ναι, I'm so sorry. I'm sorry. We'll... Θα τα δώσω όλα. Δίνω τόσο πολύ minimal effort. Δηλαδή, όταν παίζω για τον εαυτό. Δηλαδή, τίποτα να στείλει. I was like. Mems. Με περιμένει ο κόκκινος καναπές. Θα πάρεις το βέτο. Έχω πάρει το κολλάκι. Είμαι έτοιμος. Τον κόλλο έχεις πάρει. Κάτι θα γίνει με την αποθήκη, παιδιά. Μας βλέπουν να μην τρώμε. Πώς νιώθεις για το γεγονός ότι θα κάτσεις στο σπίτι του Big Brother τουλάχιστον για 98 μέρες? Πώς νιώθεις που είσαι στους 7? Στους 8. Είσαι στους 7. Στους 5, που όμως θα κάτσεις μέχρι 98. Ντά. Τώρα θέλω να κερδίσεις το βέτο, Δημήτρης, και είναι τέλεια. Θέλε. Θα το πάρεις για να μην σου πατήσω μπουνίδι. Να φωνάξουμε, λες τη Σοφία, να κάνουμε μια κουβέντα, έτσι ήρεμα και ωραία. Τι θα σου πω κάτι, εγώ πιστεύω να μην το κάνουμε ακόμα. Γιατί θα πει τώρα που πήρα σε λίγα να μου μιλήσετε. Όχι, τι έγινε. Άστε, άστε τη στιγμή που θα την πιέσουμε πιο ωραία. Θα λέβες, άστο για λίγο. Άστο. Γιατί θα πει τώρα πήρα σε λίγα και πάτε να με καλοπιάσετε. Δεν θέλω να γίνει έτσι. Ξέρω που σου λέω, ρε. Εντάξει, οκ. Κατάλαβε που το λέω. Οκ, απλά έλεγα. Θα γίνει κουβέντα αυτή, ρε φίλε, αλλά δεν κουστάρω τώρα γιατί θα πει τώρα που πήρα σε λίγα. Μα γιατί, έτσι αλλιώ τι. Θα πει τώρα που πήρα σε λίγα, πάτε να με καλοπιάσετε. Είναι σε τώρα που είναι, έχει ασυλία, είναι και πιο χάρη. Ναι, αυτό σου λέω. Θα αφήσουμε λίγο το απογευματάκι και βραδάκι θα μιλήσουμε. Όπως και εσύ. Θέλω και εγώ να μιλήσω. Οκ, την αφήνουμε όπως θέλεις. Απλά εγώ θα να γίνει μια κουβέντα. Θα γίνει συζήτηση. Απλά σου λέω πώς θα το σκεφτεί αυτή. Θα πει, α, τώρα έρθετε εδώ πέρα να μιλήσετε, να με καλοπιάσετε και να το γυρίσετε. Ξέρω εγώ πώς θα γυρίσουμε. Ρε, λέω τώρα, ρε φίλε, αφού τώρα άστο που σου λέω. Δεν έχουμε τι να γυρίσουμε. Εκεί που πάει καρδιά να σπάσει σαν γυάλι. Χάνω τα νόγια μου και νιώθω σαν παιδί. Εκεί που ανάλαζω. Χαίρομαι που έγινε όλο αυτό που έγινε, ρε. Γιατί βγήκανε χαρακτήρες. Αντί η Σοφία να έρθει να μας μιλήσει ήρεμα, να μας πει τι έγινε, ήρθε και μας έβριζε. Εσύ δεν μπορούσε να πας, Σοφία, τότε που σου είχε πει ήρεμα αυτά και να της πεις να τη βρίζεις. Εσύ όμως φέρθηκες ωραία. Πήγες την έπιση και της λες, έλα εδώ. Τι είπες, έχει γίνει αυτό και αυτό? Σοφία, κατευθείαν μαλακιστήρια εκεί. Τέλος πάντων, άστε. Δεν τα αφήνω. Δεν αφήνω τίποτα, φίλε. Να πέσει κάτω. Εντάξει. Πάρτε το! Σε λίγο, θα το λιτάξουμε λίγο. Πάρτε το. Ναι, λίγο μέσα στα χώρα. Στην αποθήκη, τώρα. Με λίγο. Λες, δεν θα πάμε ψυγείο. Όχι. Ναι, Λες. Πρώτα δεν βγήκε. Λες. Άμα έχει χώρο. Ο Θέμης πού είναι? Θέμη εδώ είσαι. Έλα λίγο, παιδί μου. Εγώ.
Ζακ! Κάτσε ρε, θέλω να πω το χέρι μου, τι έγινε. Θέλω λίγο κάτσε. Συγχαρητήρια να βγάλουμε. Έλα να μιλήσουμε. Δεν κατάλαβα. Άννα Μαρία, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο να μιλήσουμε όλοι μας. Να μιλήσουμε. Ναι. Δεν δουλεύετε. Όχι, κάτσε λίγο. Συμβούλιο, λίγο να μιλήσουμε. Όχι, να πούμε 2-3 πραγματάκια που πρέπει να τα πούμε. Έλα, κάτσε λίγο. Θα έρθετε λίγο. Ναι. Όλοι. Μαζευτήκαμε, θα μαζευτείτε. Ποιοι άλλοι μωρέ κι εσύ, μόνο η Σοφία είναι. Σοφία η Ραμόνα. Για έλατε λίγο να κουβεντιάσουμε λιγάκι γιατί έχουμε μπερδευτεί. Χρόνια πολλά μωρή τρελόγκα. Χρόνια πολλά Μαρία μου. Να χαίρεστε το δωμάτιο. Να συγχαιρόμαστε. Υγεία σα, να σα φιλήσουμε. Χρόνια πολλά. Ποιο σα το είπε. Γέρι και δυνατή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ αυτό είπε. Χρόνια πολλά. Α μην μείνουμε στο μαράκι. Α μην μείνουμε στο μαράκι. Για το μαράκι έχω μια στερεά το μαράκι. Λοιπόν, δε αρχικά εδώ τι έχει φτιαχτεί για να κάνει να επιτεθούμε. Δε. Πήρε πάρα πολύ. Επειδή σου αρέσει τα δώρα, ένα δώρο από μένα. Μόνο αυτό μπορώ να κάνω. Μόνο αυτό μπορώ να σου πει. Ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μου φύγαν και δύο, θα φύξα ξανά. Άννα Μαρία. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Μια φορά μου ρηκάβλα. Καλλιτεχνικά. Τι όμορφο. Όχι, ήταν τόπο. Είναι top. Τι τέλειο πράγμα είναι αυτό. Ωραία, όλα αυτά δικά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, άσε να σφάξουμε. Άσε να σφάξουμε. Θα σκυράσω τώρα. Α, ναι, εντάξει. Αυτά που έκατσε η Σοφία και η Ζαχαρία. Λοιπόν, ελάτε, παιδιά, πάρτε εσύ που τα φτιάξετε πρώτοι. Ελάτε εσύ, Σοφία μαζί με τη Ζαχαρία. Να ξαναπέζει ταυτόχρονα. Μπράβο, μπράβο. Ω, άλλο χέρι. Όχι, ρε, δε. Πολύ ωραία, μπράβο. Thank you. Μπράβο στα παιδιά, το φτιάξανε. Ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία έκπληξη. Το χάρηκα πάρα πολύ. Μου έκανε και Μπέντζη και ένα δώρο καπέλο. Μ' αρέσουν τα δώρα και αυτές οι χειροτεχνίες. Δεν με ρίχνουν όμως όλα αυτά, να ξέρει. Δηλαδή, αναφέρομαι στον Μπέντζη. Δεν με ρίχνει. Με το δώρο του που μου αρέσει πάρα πολύ, θα το κρατήσω. Σας το λέω ειλικρινά. Πάρα πολύ ωραία. Καλό. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Δεν μου ευχήθηκε ρέμα, δεν με εκπλήσει, δεν με πείραξε καθόλου. Εγώ, εμένα με πειράζει άλλο πράγμα τη ρέμα. Τι της το καλό της έχω κάνει, για να μην πω ότι καμιά λέξη της το κόρακα της έχω κάνει. Όπως και να έχει, εφόσον τέλος πάντων συμπεριφέρεται έτσι, δεν την δέχομαι ούτε να την βλέπω. Γιατί νιώθω αχαριστία μπροστά μου και δεν μπορώ. Δεν μπορώ, με διαολίζει αυτό το πράγμα. Να βλέπω έναν άνθρωπο που δεν της έχω κανένα κακό και μου έχει βγάλει νύχια. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι κάθετη. Και όταν δεν θέλω να κάνω παρέα με κάποιον και δεν θέλω να ασχοληθώ με κάποιον, δεν θέλω να ασχοληθώ με κάποιον. Δηλαδή, κάνω κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα κάνω. Δηλαδή, δεν θέλω να τα κάνω. Νιώθω ότι προσποιούμε. Αυτό. Δεν κάνω παρέα με κάποια άτομα, οπότε δεν υπάρχουν καν στη ζωή μου αυτά τα άτομα. Τώρα. Το προσπερνάω αυτό, γιατί μένουμε σε ένα σπίτι όλοι μαζί, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να παίξω θέατρο και να δείξω τώρα ενθουσιασμό για κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή το έχω εκεί. Είναι ανοιγμένο, είσαι ραμμένα πράγματα. Δεν είναι πολλά ματάκια. Μίτσο, θες να κόψουμε για καροτάκι. Εδώ ή εδώ. Να κόψουμε. Λάχανο. Λάχανο θα κάνω εγώ. Άλλες το κάνω και το άλλο, δεν πειράζει. Θα κάνω καρότα, να κάνουμε λάχανο καρότα. Δεν χαλάσω την ερωτική σκηνή. Σοφία, έχει κάποιο πρόβλημα ο Γρηγόρης με τον έρωτά μας. Για πες. Όχι, όχι, εγώ έχω μιλήσει για τον έρωτά σας τον πρώτο μήνα. Τώρα εσείς τι θα δείτε όταν βγείτε. Εσύ ξέρεις τι υπάρχει εδώ πέρα και το λες. Εγώ βλέπω... Άκου. Α, δεν θα μην τελειώσω. Βλέπω ένα πολύ ωραίο σοκάλι. Γρηγόρη, στρατηγική αγόρι μου. Εντάξει, άρα μπράβο. Εγώ βλέπω ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, δεν είπα. Εσύ καλά κάνεις και βλέπεις. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Δεν είναι στρατηγική αυτό. Αυτό είναι στρατηγική έρωτας. Είναι. Στρατηγικότατη. Όχι. Ναι, βάζει την νοημοσύνη μου. Όχι, όχι. Είναι στρατηγική να καθόμαστε συνέχεια δυο μας σε ένα δωμάτιο. Γιατί κερδίζουμε όλοι. Σε μονό σπίτι. Κρεβάτι. σε μονό πρώτη φορά και δεν έχουμε κοιμηθεί. Όχι, ρε, εννοώ αγκαλιά και τέτοια. Αγκαλιά, δεν τι αγκαλιάζει εσένα. Όχι, αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Μένα μου αρέσει που με λες ζεύγος πάντως. Αλήθεια το λέω. Ε? Αλήθεια το λέω. Τα έχω πει για να μην βρειάστε και μέσα. Τι είπες? Θεωρώ ότι τα παιδιά. Για να μην βρειάστε. Όχι, όχι. Τα παιδιά είναι μαζί. Εντάξει, α, είναι μαζί. Α, είμαστε και σε σχέση.
Αγόρι μου! Εντάξει, άποψή μου. Δεν είπατε εσύ μου, εσύ ο Δημήτρης μου. Είναι άποψή μου, όντως. Ότι είμαστε σε σχέση. Θεωρώ ότι τα παιδιά δεν είναι φιλικό αυτό που έχουν. Είναι κάτι άλλο. Κάτι πιο όμορφο και ταιριάζει. Είναι άποψή μου, το λέω, είναι άποψή μου. Μιλάω σαν Γρηγόρης. Ζηλεύεις που δεν έχεις κάποια κοπέλα εδώ μέσα. Δεν είμαι άνθρωπος που θα ζηλεύει σε σχέσεις. Βάλε τα γυαλιά κάτω. Δεν, ναι, δηλαδή δεν άρα... είμαι άνθρωπος που φημίζομαι για τις σχέσεις μου. Θα ήταν ένα ψέμα να δείξω κάτι τέτοιο έξω για τους ανθρώπους που ξέρουν. Ναι, ναι, εντάξει. Άρα, γενικότερα... άρα εσύ φταίς που πηγαίνεις και λες μέσα ότι είμαστε ζευγάρι. Ναι, ο Γρηγόρης φταίει. Πάντως, αν σου πούνε ότι κάποιος το λέει, εγώ σίγουρα ένας. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος. Μας ρώτησες και σου είπαμε ναι. Όχι, είναι άποψή μου. Το λέω ανοιχτά. Είναι ανοιχτά το λέω. Το κανένα παιδί δεν μου έχει πει κάτι από τους δύο. Είναι η άποψή μου. Και θεωρώ απλά ότι μου κρύβουν. Τι, ότι. Μου το κρύβουν και είναι ζευγάρι και δεν το λένε. Ότι το χαρίσει μου. Στο λέω μπέις το λέω. Δεν είναι κρύβομαι. Βλέπω όλες τις κάμερες. Θεωρώ ότι καλά κάνει, το κρατάτε κάτι κρυφό και το λέτε. Όχι ότι κρύβει κανένα εμένα, ότι θέλει να κρατήσει κάτι για εσάς που είναι όμορφο και ρομαντικό. Τέλος. Δεν είναι κακό αυτό που λέω. Είναι άποψή μου. Να ξέρεις ότι τα ζευγάρια κάνουν σεξ. Εδώ μέσα δεν μπορείς να κάνεις, εσύ είναι σεβαστό. Άρα δεν είσαι ζευγάρι. Όχι, να ξέρεις ότι τα ζευγάρια. Ένα, όχι, τα ζευγάρια δεν μπορεί να κάνεις εσύ εδώ μέσα με 15.000 κάμερες πάνω σε μικρόφωνα. Ναι, όχι, τα ζευγάρια να ξέρεις. Ναι, θέλω να σου πω ότι τα ζευγάρια κάνουν και παραπάνω πράγματα που εμείς δεν κάνουμε. Άρα αυτό δεν μας καθιστά ζευγάρι. Τι παραπάνω άλλο να κάνετε, για πες μου. Καλά, εντάξει, εσύ δεν τις βλέπεις και τις γυναίκες. Τις γυναίκες δεν τις βλέπεις και σαν φίλες σου. Δύσκολα να δω φίλες μου γυναίκες. Εσύ έχεις φίλη γυναίκα. Έχω. Έχεις φίλη γυναίκα. Φίλη. Έχεις κοιμηθεί μαζί του στο ίδιο κρεβάτι. Πολλές φορές, ναι. Με φίλη. Και εγώ. Δεν κοιμάσαι με φίλη στο κρεβάτι. Γιατί. Δεν συμφωνώ. Εγώ κοιμάμαι. Με φίλη στο ίδιο κρεβάτι. Με την κολλητή μου κοιμάμαι. Έχω κοιμηθεί με την κολλητή μου και σε διακοπές και τέτοια. Έχουμε κοιμηθεί προσωπικά έτσι. Και με σόργανα έχω πολλές φορές. Εγώ για μένα, άμα κοιμηθείω εγώ με κοπέλα στο κρεβάτι, δεν είναι φίλη για μένα. Α, το βλέπω. Είναι παιδική σου φίλη. Δεν είναι όλοι έτσι. Το ξέρω. Έτσι. Απλά λέω για μένα. Ότι ναι, άμα, αυτό είναι έτσι. Άμα έρχονταν η κοπέλα μου, παράδειγμα, και μου έλεγε θα κοιμηθώ με τον κολλητό μου στο κρεβάτι. Καλά, ναι, okay, και εγώ το βλέπω και εγώ λίγο έτσι. Έχεις δίκιο. Εντάξει, okay, τα λέμε. Κύριε, τα δύο κεκάκια της Ραμούνας, θα τα δώσεις, εντάξει. Γιατί τα φτιάξε η... Τα φτιάξε η... Η Ζαχαρίας και η Σοφία. Να τα δώσω, τα φάει εκείνη, όχι εσύ. Απλά δεν άκουσα, μου λες, ναι. Ναι, Άννα Μαρία. Μπράβο, ευχαριστώ που με ακούσεις. Δεν θα τα δώσω εγώ, θα τα δώσει αυτή που τα έφτιαξε. Εγώ δεν είμαι... Όχι, επειδή έτσι μιλάω, μπορείς να πεις ότι ωραία, τα κοιτάκια σου είναι εκεί. Αυτό μπορείς να σου πεις. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι εκεί, τις περιμένουν. Είναι του σπιτιού, όπως κάθεται και λέει πάντα, και το θυμάμαι. Τώρα, είναι ναι. Σπιτιού, και όντως είναι σπιτιού, οπότε μπορεί να φάει και αυτή άμα θέλει. Σας μιλάει ο Big Brother. Η Σοφία να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Βαράτη. Είδεσαι. Μάλια μου. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Βράδε. Από τώρα και για 24 ώρες θα είσαι η αρχηγός στρατοπέδου του Big Brother. Φόρεσε τη στολή σου. Αλήθεια τώρα. Μάνα μου. Πώς, δεν έχω πάει στρατό, δεν ξέρω. Συγκάτοικοι, παρατήρησα πως κοιμάστε ξημερώματα και ξυπνάτε όλο και πιο αργά. Για να φτάσετε όμως στον τελικό χρειάζεται πειθαρχία. Στρατιωτική πειθαρχία. Αυτή την εβδομάδα κάποιοι θα ζήσετε γνώριμες καταστάσεις και κάποιοι πρωτόγνωρες. Έμι, δεν θα περάσει καλά. Θα περάσω τόσο άθρια. Ναι. Και δυστυχώς... Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες το σπίτι του Big Brother μετατρέπεται σε στρατόπεδο. Όλοι οι συγκάτοικοι θα πρέπει να φοράτε τις στρατιωτικές στολές σας μέχρι τη λήξη της αποστολής και ασφαλώς να υπακούτε στις εντολές του αρχηγού του στρατοπέδου. Το πρόγραμμα των φαντάρων είναι πολύ συγκεκριμένο και περιέχει. 1. Πρωινό εγερτήριο στις 9. 2. Στρώσιμο κρεβατιών. 3. Γυάλισμα στα άρβυλα.
Τέσσερα. Τρόφιμο κρεβατιών. Ναι, ναι. Όλα. Μπράβο. Χαίρομαι. Τέσσερα. Αναφορά στον αρχηγό στρατοπέδου. 5. Σωματική άσκηση. 6. Μαγειρία. 7. Σκοπιές σε συγκεκριμένες ώρες. 12 με 8 είναι οι σκοπιές ανά δύο άτομα. 12 με 8 το πρωί. Okay. Το βράδυ δηλαδή, 12 με 8. Μόνο σκοπέτο. Το 8, σιωπητήριο στη 1 η ώρα. Ξυπνάμε δηλαδή 9, μέχρι τη 1. 1 δεν κοιμόμαστε όλοι. Και 9 ξυπνάμε ακριβώς. Και όλα είναι καθαρά, Θέμη, γιατί ρώτησα για εσένα. 1 η ώρα κοιμόμαστε όλοι το βράδυ, εννοεί, έτσι. Εκτός αυτοί που έχουν σκοπιά. Εκτός αυτούς που έχουν σκοπιά. Ναι. Δεν υπάρχει. Ξυπνάμε τώρα. Αρχηγέ στρατοπέδου, πρέπει να επιλέξεις 2 φαντάρους, οι οποίοι θα πρέπει να βγάζουν το πρόγραμμα των σκοπών και των μαγείρων. Σε 24 ώρες ο Big Brother θα ορίσει τον νέο αρχηγό στρατοπέδου. Τώρα είμαι εγώ, σε 24 ώρες θα είναι ένας άλλος. Ιστερόγραφο. Ως φαντάρι πλέον δεν έχετε πιάτα. Okay. Δίσκους. Δεν έχετε πιάτα. Τι σημαίνει. Δίσκους, τσίγκουλα. Θα φέρουμε όλα τα πιάτα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Απολαύστε το τελευταίο δεκάλεπτο ελευθερίας, γιατί σε λίγο θα ντυθείτε στα χακί. Ε, βάλτε να φάμε, παιδιά, γιατί θα πεθάνουμε. Τέλειο! Σκοπιά. Σκοπιά 12-8. Μετά μέχρι τη 1 η ώρα τι είπες. Α, 1 η ώρα πάμε για ύπνο. 9 η ώρα ξυπνάμε, είναι όλα καθαρά. Στρώνουμε κρεβάτια. Θέμη, ρώτησα για σένα οπωσδήποτε. Πρέπει να τα φτιάξω όλα. Ό,τι λάθος γίνεται, αφαιρούνται τα λεφτά από το budget. Αν εγώ δεν γουστάρω να το κάνω αυτό, θα πάω κάποια πίνη. Μπορεί να τρώω. Θα χάσουμε λεφτά. Θα χάσουμε λεφτά και θα κάνεις και κάτι. Ωραία, θα ρωτήσω, γιατί εγώ δεν γουστάρω προσωπικά να το κάνω. Άμα χάσουμε λεφτά, θα το κάνω. Αλλιώς δεν το κάνω. Χάνουμε λεφτά. Άμα, ας πούμε, μου πει, θα κάνεις 15 push-ups, προτιμάω να κάνω 15 push-ups. Από το να μαζέψω το χάος εκεί μέσα. Ε, πρέπει να το καθαρίσεις. Άμα χάσουμε λεφτά, θα το κάνω. Αλλιώς δεν το κάνω. Να χάνεις λεφτά. Το ρώτησα για σένα ειδικά. Ωραία, θα ρωτήσω κι εγώ. Θα σου σουρώσω λίγο να δούμε. Τι είναι η σούρα. Μαζεύει λίγο το παντελόνι. Πώς θα είπατε τα άλλα που είπατε μέσα για αυτά τα. Εντάξει, μα αυτά τώρα θα κάνουμε. Σας μιλάει ο Big Brother. Θα κάνουμε λίγο και μετά. Η Σοφία να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Άστο, το κάνουμε. Πάμε. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Ετοιμαστούν. Καλά, να βάλω κραγιόν. Βάζω. Περιμένω. Βάζω το κραγιονάκι μου για να πάω στο στρατόπεδο. Φοριούνται. Ποια? Αυτά εδώ δεν πειράζει να είναι ανοιχτό. Τα πάντα θα φοράς. Δεν πειράζει να είναι ανοιχτό όμως. Όχι. Παιδιά, ετοιμαστείτε σιγά σιγά. Τώρα πάω τα φέρω. Πάω τα φέρω. Έλα, Μπικ. Πριν, κάνατε κάτι πριν για την Άννα Μαρία. Ήρθε κανείς και με ξύπνησε και την άκουσα. Δεν ξέρω, Μπέτζα ήρθε μέσα, δεν σου μίλησε. Δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω, Μπέτζα ήρθε μέσα, κοιμόσουνε, δεν ξέρω. Το βγάζω το καπέλο, λένε, όταν. Σοφία, θέλω να μαζέψετε όλα τα πιάτα και να τα φέρετε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Οκ. Όλα τα πιάτα. Όλα τα πιάτα. Όχι, ρε μπρο. Όλα τα πιάτα. Δεν μας εμπιστεύετε, δεν θα πάρουμε. Αυτό είναι ταλαιπωρία, λέω. Αυτό εντάξει, δεν είναι σχολά. Ευχαριστώ πολύ. Να χαίρεσαι το όνομά σου. Δεν οπότε δεν το ξέρεις. Όχι, εντάξει. Όχι, δεν άκουσα απλά να το διατυπωθεί. Εντάξει, όλα καλά. Πάρτε. Ρε Big Brother, δεν θα πάρουμε πιάτα. Το υποσχόμαστε. Μην τα σπάσουμε καμιά ώρα. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν θα πάρουμε. Ταλαιπωρία είναι. Παιδιά, ποιο έχει αφήσει ένα γιαούρτο ανοιχτό. Ο Θέμης θα κάνει. Δεν θα αφήσω κάτω. Ε, Θέμη. Θα αφήνω κάτω. Ναι, άστο εδώ. Για νομίζω πήρα πολλά. Άμα θα κάνω καμία ζημιά. Ας τα δω, όχι, ας τα δω. Ναι. Κι άλλο. Και τα βρώμικα. Όχι, περάσει τα βρώμικα. Άμα τα βάζουμε σε μια ντουλάπα και το κλειδώνουμε. Τώρα αυτό τα θέλει όλα αυτά. Όχι, κάτω ρε μπρο. Δεν τα χρησιμοποιούμε. Αυτά τα βρώμικα, σαν τα πλύνουμε, τα χωρίζουμε. Ναι, αλλά πώς θα μαγειρέψουμε τώρα. Δεν μαγειρέψουμε. Μόνο τα πιάτα θέλει, εντάξει. Τα καθαρόλες όλα αυτά δεν τα θέλει. Σωστά. Ναι. Γιατί μόνο κατάλαβα. Close the door, please.
Πολύ ωραίες σκίσεις. Ωραίες σκίσεις. Πολύ ωραίες. Πολύ κουράση, αλλά πολύ ωραίες σκίσεις. Πολύ ωραίες. Ρε, ήρθες και μου μίλησες πριν με ξύπνησες. Και όχι. Μας έφερε πράγματα. Α, ναι, ναι, ήρθα, ρε. Με ξύπνησες. Όχι, σε φώναζα, Ραμόνα, Ραμόνα, Ραμόνα. Α, δεν άκουσα, ρε, μπρο. Να πήγαινε να πω ένα χρόνο πολλά και να γεννούσα. Δεν πειράζει. Εντάξει. Καλό. Καλό. Είμαστε όλοι εμείς παίκτες της καταστροφής. Βρίζουμε, φωνάζουμε, ψήφους μόνο βγάζουμε. Στο σπίτι του κλειστήκαμε και στρατολογηθήκαμε. Σπίτι του κλειστήκαμε, δεν στρατολογηθήκαμε. Και στρατολογηθήκαμε. Σκατούλες. Κάτσε. Ούτε καν, ποτέ. Κάτσε, μην τρώγοντας να το είχαν ρυμό. Ποτέ, για κανένα λόγο. Big Brother είσαι λοχαγός και εμείς είμαστε ο στρατός. Big Brother είσαι λοχαγός και εμείς είμαστε ο στρατός. Ώρα να πηγαίνουμε Παρασκευή κοντή γιορτή. Παρασκευή κοντή γιορτή. Ώρα να πηγαίνουμε. Στα πρίξαμε, το ξέρουμε. Ναι. Ώρα, ναι. Τέτοια βάρτε. Πηγαίνουμε πέντε μόνο θα μείνουμε. Ώρα να πηγαίνουνε. Πέντε μόνο θα μείνουνε. Πέντε μόνο μένουνε. Πέντε μόνο. Ώρα να πηγαίνουμε. Πέντε μόνο μένουμε. Φτάνει δεν αντέχουμε. Φτάνει δεν αντέχεις πια. Το ξέρουμε. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Το ξέρουμε. Πολύ καλά. Σας μιλάει ο Big Brother. Η Σοφία να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Θα μοιράσεις στους συγκατοίκους σου τις στολές και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά είναι για τα βερνίκια και αυτά. Και αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι για το φαγητό σας. Αυτό είναι το φαγητό μας. Αλήθεια. Και πού θα με... Ναι, Big Brother, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά είναι αληθινά. Δεν ήξερα αυτό το πράγμα. Έχει και ονόματα. Οκ. Και χαγιά! Πρέπει να τα βγάλουμε όλα extra έξω. Large. Όλα extra large. Εντάξει. Νομίζω αυτό που σου έδωσε είναι το medium. Αυτά εδώ τι είναι? Αυτά είναι της Άννας Μαρίας. Αυτά είναι της Άννας Μαρίας. Ναι. Μάγκες, το ξέρετε ότι οι άντρες θα ξυριστούμε όλοι, έτσι. Έχει ξυράφια μέσα και τέτοια. Άννα Μαρία, σας έδωσα εσένα, είναι ακριβώς small όλα. Έχει ξυράφια για όλους. Έχει, ναι. Αυτά έχουν το ονόματά σας. Όντως έχει ξυράφια και θα ξυριστούμε όλοι. Αυτά, εσύ έχεις. Α, μου χρησιμοποιείς μπλούζα. Ναι, μπλούζα. Α, ναι, εικονικά, ρε. Ναι. Είναι smart. Παιδιά, πρέπει να κάνετε γρήγορα, γιατί έχουμε και άσκηση. Να μην φορέσεις καλύτερα αυτό το ροζ. Με δουλεύεις, μωρέ. Έλα, ρε, Big. Τι λες, ρε, Θέμη. Να μην φορέσεις καλύτερα αυτό το ροζ. Για να δω λίγο το καπέλο. Το cue with my makeup. Το δικό σου είναι σημαντικό. Εμένα μου είναι καλό αυτό. Για μένα όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο πολιτιστικό σοκ αυτό. Ναι, το αισθάνομαι ότι για σένα είναι πολιτιστικό σοκ. Ξέρεις να το περνάς από τα αυτιά. Κοίτα, σου πω. Δεν ξέρω ούτε από τα αυτιά, ούτε από το μύτη, ούτε από το στόμα. Κοίτα, πάει. Διαγώνια, ναι. Μέσα. Διαγώνια, μέσα. Διαγώνια. Μέσα. Κερούλι, αν θέλω κάτι εσένα, θα μέσα. Έκλεισω. Το έχουμε. Να το προσπαθήσω. Διαγώνια. Κοίτα το. Οπ. Ναι. Αυτό. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι σωστό. Είναι. Ό,τι και αν είναι. Τώρα θα γίνει αυτό. Τώρα αυτό το βγάζω απ' έξω, νομίζω, και κάνω ένα τσιγκελάκι
Όπα, πιάστηκε όλα τα τσιγκελάκια. Και τα καπέλα μου είναι μεγάλα. Ραμόνα. Όλα μου είναι μεγάλα. Hi! Hi! I'm like... No, 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 no. Go, Χρήστο, I'm like, hi. Κάτσε να βάλω λίγο γλωσσάκι πριν πάμε. Cause like... Δεν πας έτσι, αγάπη Σκοπιά. Τι είμαστε, τίποτα βασικές. I look so fucking cute, like, so happy. Όχι. Νεκροτάμπελα, αυτά βάλαν όλοι. Θα παίρνουν μαζί όλα. Άλλη μπύρα. Εξώ. Φόρα. Σάμι, πρέπει να ντυθείς κανονικά. Βάλε το χιτόνιο, σκούμπωσέ το. Γιατί? Πρέπει να ντυθείς κανονικά. Κάτι με το οποίο μπήκα, άμα χρειαστεί. Μα στο λέω εγώ, εσύ, αγάπη μου. Μωρό μου, πειράζει με το οποίο μπήκε. Σε ενοχλεί εσένα αυτό? Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, ρε Θέμη. Αυτό μου είπε μέσα, ότι πρέπει να προσέχουμε, να ντυνόμαστε κανονικά, έχουμε να κάνουμε με στρατό και τέτοια. Δεν κάνουμε. Ραμόνα, Ραμόνα, έξω το τέτοιο. Μου το είπε, μίλησε μέσα, τώρα, τι κάνω, μιλάω μέσα. Τι παιδιά, δεν είμαστε στρατός, Big Brother είμαστε. Εγώ δεν γουστάρω. Υπάρχει κάποιο θέμα με το πώς φορά του στολή μου. Θέμη, πρέπει απλά να είναι κουμπωμένο. Για τα κρεβάτια, τέλος πάντων. Πρέπει να στρώνω το κρεβάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να μετακινήσω όλα τα καλλιτικά, να τα βάλω μέσα κτλ. Μπορώ να τα απλά βάλω στην άκρη και να έχω ουσιαστικά στρωμένο το κρεβάτι. Αυτό δεν είναι. Είναι άλλη μία αποστολή και απλά πρέπει να ακολουθήσετε όλοι τους κανόνες για να την φέρετε εις πέρας. Big Brother, μισό λεπτάκι. Θα ρεμίσω και θα βγω έξω. Αλλά δεν θέλω να το κάνω θέμα αυτό, οπότε μισό λεπτάκι. Γεια σου. Τι έχουμε? Τίποτα, όλα καλά, απλά τίποτα. Τι έγινε? Τίποτα. Πες μου τι έγινε, ρε. Δεν έγινε κάτι, άμα ήθελα. Γιατί κλαις? Ναι, όλα καλά. Γιατί κλαις? Όλα καλά, σου λέω. Είναι ότι απλά... Θες να μην γίνει. Δεν μ' αρέσει να μένει τι να κάνω. Ναι, θες να μην γίνει αυτό, λέω. Ποιο? Να μην το κάνεις, να μην πάρεις. Όχι, όχι, θέλω να πάρω μέρος, απλά δεν θέλω. Εμένα με ενόχλησε αυτό που είναι με τη Σοφία, είναι ότι δεν μ' αρέσει να μου λένε τι να κάνω. Χρειάζεται, ούτε να εναντιώνεσαι με κάποιον, ούτε με τίποτα. Απλά εγώ πάω μέχρι εκεί που μπορώ να πάω. Ναι, ναι, ναι. Και μέχρι εκεί που θέλω να πάω. Αυτό. Εντάξει. Και μην κλαις. Λέω μέσα στον εαυτό μου όταν άκουγα όλο αυτό που γινότανε και από την αρχή με τα ΑΛΠ που λέγανε τα αγόρια θα το ζήσουμε και όλα και με τη Σοφία που το έχει ζήσει και αυτή λες και είναι υπολογωγός Νατάσα και όλο το κόνσεπτ και θα αναγχώνομαι και να λέω Θεέ μου τι θα κάνω τώρα και μετά ακούω μια Σοφία που να μου λέει όχι θα κάνεις αυτό, όχι και θα χάσουμε την αποστολή και το θέμα είναι ότι η αποστολή είναι μια αποστολή. Δεν θα χάσω εγώ τον εαυτό μου για να κερδίσουμε 100 ευρώ στο Big Brother. Ναι.
δικηγόρος άλλο, ε. Θέλω κι εγώ κι άλλο. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τι μου είπε ο Big Brother και εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Μου είπε να στηθούμε αναδιάδες σε σειρά, δηλαδή 2-2-2-2. Να σας πω 2-3 πραγματάκια. Δεν είσαστε αναδιάδες. Πάμε. Ευχαριστείτε. Πάμε. Έλα, γίνεται, άντε. 2-2, έλα. Πάμε, πήγαινε με το πίσω. Πάμε, πήγαινε. Έλα, πάμε. Πήγαινε, πάμε. Πήγαινε, πήγαινε. Ποιος, Σοφία, αν δεν κάνεις εσύ. Να σου πω ότι εύχομαι να βγάλουμε αυτή την ομαδική, να σηκωνόμαστε νωρίς, όπως πρέπει, ό,τι πρέπει να το κάνουμε, να το κάνουμε, για να κερδίσουμε. Θα βάλω τον Ζακ και τον Δημήτρη για να βγάλουν τις υπηρεσίες. Στο μαγειρίο θα βάλω την Άννα Μαρία, θες να μπεις σειρά μόνα. Ή θες εσύ, Θέμη. Κάθε μέρα θα αλλάζουμε, θα περάσουμε όλοι. Ναι, μέρα. Ναι, 24 ώρες είναι. Πείτε μου ποιος θέλει άλλος να μπει. Ναι, δεν εγώ θέλω. Δύο άτομα πρέπει να μπουν. Θες να μπω εγώ. Θέμη, μπες εσύ. Θα μπω εγώ. Ο Θέμης μαζί με την Άννα Μαρία στο μαγειρίο. Τώρα θα σας πω για 10-15 λεπτά να κάνουμε κάποιες ασκήσεις. Επειδή εγώ δεν ξέρω και πολλά από ασκήσεις, θα βάλω τον Ζακ να πει αυτή τη στιγμή για 10 λεπτά τι να κάνουμε και μετά βλέπουμε. Τέλειο. Πάμε. Εντάξει. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, τραβάδια. Έλα. Ρεμίστε λίγο. Όχι. Θα τρέχω και εγώ από εκεί. Αχ, την οβάλεις. Είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε όλοι εμείς. Παίκτες περί. Μεταβολή είναι έπεσε στο πίσω. Ένα-ένα στα λάστιχα, άντε. Σιγά-σιγά. Σιγά, μην πάρετε τίποτα, δεν είναι αυγά. Άντε. Άντε και εσύ. Και ξανά πίσω. Ξανά. Έλα. Πάμε. Πάμε. Εγώ άμα πάω έτσι. Τέσσερα. Εσύ το κάνεις καλύτερα από όλους. Τέσσερις και τέσσερις. Πόσα γολιόμαστε. Πάρτε τα σκοινιά. Εγώ θα σας βάλω πώς θα είσαστε. Δεν ξέρω να σας βάλω. Κάντε ό,τι θέλετε. Μην φάρεις! Κάντε! Εσύ μην μιλάς. Εγώ δεν μιλάω μόνο. Ψηλέ, από εκεί, ο άλλος ψηλός από εκεί. Πάνε για να μας πάρει. Ωραία, δεν αλλάξετε ομάδες τώρα. Λοιπόν. Α, θα κάνουμε ομάδες. Ναι, θα κάνουμε. Πάμε, η ομάδα μου, η Σοφία βγάζει ομάδες. Πάμε, γιατί να τραβήξουμε. Πρέπει να πέσουμε. Για να πέσουμε. Α, θα κάνουμε και τις κίνησε αυτό. Θέμη από εδώ, ανάποδο, ό,τι θες κάντε. Έχω έτσι. Έτσι. Ο Γρηγόρη έτσι στο τέλος. Έτσι, γιατί έτσι του θέλω. Και τους δύο του άλλου του θέλω. Λοιπόν, ο Γρηγόρη, θα πας από εκεί και. Κρίμα, θα τον είχα από πίσω μου. Λοιπόν, όποιος περάσει αυτή τη ρόδα. Σε ένα σκύλο, Ένα,
δύο, τρία, πάμε! Ωβα! Κάτσε κάτω! Είναι τους άντρες. Μπράβο, παιδιά! Πάμε! Ανάπαυση, πάμε να φύγουμε! Σοφία, είναι προσβολή αυτό που κάνεις. Προσβολή είναι αυτό που κάνεις εσύ. Έχω μιλήσει με το Θέμη και πας και το κάνεις. Γρηγόρη, έλεος αγόρι μου, φτάνει, φτάνει. Αφού θεωρείς καλά, μπράστα, να κάπτερον, εκείνο, το ένα, το άλλο, φτάνει, ρε, που μου το όλη την ώρα γκρινιάζεις. Έλα, Σοφία, μου σπάς τα αρχιά, άντε. Εγώ της έχω πει εδώ κοβέ το δάχτυλο, τελείωσε. Θα μιλάς όμορφα ή αν έχεις ύφος, θα πάρεις το καταλήφος από μένα. Αν από τους 9 οι 4 έχουν θέμα, άρα δεν είναι ομάδα. Σοφία, εγώ μέχρι στιγμής έχω δημιουργήσει κάποιο θέμα πάνω στις ομαδικές. Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια ανθρώπινη ανάγκη. Αν δεν μπορείς να αντιληφθείς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Σου είπα για σένα θα το κάνω, για μένα. Μα δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για μένα. Εσύ συνέχισε να κάνεις αυτό που γουστάρεις. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που θέλω και τέλος. Λες και είμαστε στρατός. Δεν είμαστε στρατός, γι' αυτό λόγο δεν θα κάτσω να ασχοληθώ.